Αιωνίως. Ναι. Υγεία και το νόημα της αιωνιότητας. Χρόνια, το χίλια χρόνια συμβολίζει την αιωνιότητα πλέον. Την αιωνιότητα του μέλλοντος αιώνος. Έχουν ανάσκεψη αυτή που βάζει. Όχι, η ανάσταση των νεκρών θα γίνει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Η ανάσταση όλων των ανθρώπων που πέρασαν επάνω από τη γη αυτή θα γίνει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Και οι μεν δίκαιοι και οι μετανοημένοι θα καταταγούν στην επουράνιο βασιλεία. Η ιδέα μετανόητη αμαρτωλή και άπιστη θα ακολουθήσουν τους δαίμονες που τους επηρέτησαν κατά την επίγεια ζωή τους, θα τους ακολουθήσουν στην κόλαση. Αυτή είναι η ορθόδοξη εξήγηση. Γι' αυτό εμείς πρέπει να λέμε «Χριστός είναι σταύρο με, ζω δεν ηκέτη εγώ, αλλά ζει εν εμή ο Παντοκράτορ Ιησούς Χριστός». Άλλο τι έχετε να πείτε αγαπητέ τηλεθεατά? Ναι. Φωνάξτε λίγο να σας ακούμε πιο πολύ. Θα διαβάσω κάτι επιστημονικά περιοδικά εδώ διάφορα. Και για κάποιες ιατρικές ανακαλύψεις προσπαθούν σε διάφορα ερευνητικά κέντρα να βρουν την αιτία του θανάτου του ανθρώπου, φυσιολογικού θανάτου, υγείας. Μάλιστα. Αυτή... Να το ξέρετε, μισό λεπτάκι. Ναι. Έχω ανακαλύψει πολλά πράγματα που οφείλονται στα κύτταρα που δεν αναγεννιόνται μετά από κάποια περίοδο. Μάλιστα. Και έχουν ανακαλύψει και την αιτία ίσως της γύρωσης και πολύ φοβάμαι ότι έχουν ανακαλύψει και φάρμακο το οποίο θα ζει σε αιώνια. Όχι, εδώ είναι η παγίδα την οποία του στείνει ο Αντίχριστος της Ιεράς Αποκαλύψεως. Ας δημιουργήσουν πρώτα αυτοί έστω ένα κύτταρο ζωντανό, ένα φυλαράκι ζωντανό να δημιουργήσουν και μετά να λένε ότι είναι επιστήμονες. Θέλω να σας πω κάτι, ότι σκέφτονται αυτοί που θα φέρουν το αντίθεση στον κόσμο, ότι εντάξει, ας πούμε, θα καταφέρνουν, θα μου κάνουν βασιλιά. Αυτός πώς θα ζήσει, κάποτε θα πεθάνει, άνθρωπος δεν είναι. Έτσι δεν είναι, και η σκέψη τους είναι αυτή, να φτιάξουν ένα τέτοιο φάρμακο ώστε να τον κρατήσουν αιώνια. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που λέω, και αυτό θα το δώσουμε και στους ανθρώπους, ώστε να τους πλανέψουμε, να το δεχτούμε. Αυτό είναι μια απάτη, την οποία... Τώρα που θα τους κάνει, τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Ναι, αυτό είναι θεωρητικά μόνο εφικτό, αλλά πρακτικά είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να συντηρηθεί... Αυτό σκέφτονται δηλαδή, όταν τον θέλουν για βασιλεία στον κόσμο. Αυτό θα γεράσει, θα πεθάσει, τι σκέφτονται να κάνουν? Αυτοί πιστεύουν ότι αυτός ο Αντίχριστος είναι Χριστός. Ναι. Διότι δεν επίστεψαν στον Παντοκράτορα Ιησού Χριστό και τον εσταύρωσαν. Γιατί ο Χριστός δεν τους υποσχέθηκε την πραγματοποίηση του παλαιού αλλά και επεπλανημένου ονείρου των περιπαγκοσμίου κοσμικής κυριαρχίας των, αλλά τους είπε ότι η βασιλεία η εμή ούκ εστί εκ του κόσμου τούτου. Αυτοί θέλανε επίγειο βασιλεία, οι θεοκτόνοι Εβραίοι, θέλανε όπως θέλουν και σήμερα όλους τους άλλους λαούς σκλάβους, και αυτή την υπόσχεση θα τους την δώσει ψευδός και παραπλανητικός ο Αντίχριστος 666 της Ιεράς Αποκαλύψεως, ο οποίος είναι ένας Εβραίος καταγόμενος από την Εβραϊκή φυλή Δαν. Μάλιστα. Και πάνω σε αυτό που σας είπα, τι πιστεύω ότι... Εξάλλου ο θάνατος δεν έχει νόημα για τους συνεποχήτες εφόσον πιστεύουν στη μετεσάρκωση. Εφόσον μέσω των διαδοχικών θανάτων, όπως πεπλανημένως πιστεύουν, ότι διαρκώς εξελίσσονται δήθεν μέσω των διαδοχικών θανάτων δήθεν. Ο θάνατος δεν έχει, ουσιαστικά δεν είναι ο όριο αιωνιότητας για αυτούς. Ασφαλώς ναι. Αν είναι το δυνατόν να μην είχαν πλανηθεί, καθή στιγμή προσκυνούν τον Αντίχριστο για Χριστό. Συγγνώμη, οι σαταριστές πιστεύουν στη μετασάρκωση? Ναι, φυσικά. Οι περισσότεροι. Ως επί το πλείστον πιστεύουν στη μετασάρκωση. Υπάρχουν όμως πολλοί που δεν πιστεύουν στη μετασάρκωση, αλλά είναι θύματα του συχαμένου δαίμονος τον οποίο υπηρετούν και γι' αυτό εμφανίζονται με εικόνες, με σταυρούς κτλ. Προς παραπλάνηση των πιστών. Είναι ένα τρίγωνο με την κορυφή του προς τα πάνω και ένα άλλο με την κορυφή του προς τα κάτω. Έτσι δεν είναι? Εννοείται την εξάλφα. Ναι. Τα δύο αναστραμμένα τρίγωνα, ναι, την εξάλφα. Ναι. Προς τα πάνω σχολείται ότι το τρίγωνο προς τα κάτω συμβολίζει τον διάβολο. Μάλιστα. Και αυτοί πιστεύουν ότι και ο Θεός και ο διάβολος, όχι, συγγνώμη, και ο διάβολος είναι...
Ναι. Δεν ακούγεται, έπεσε η γραμμή του αγαπητού μας τηλεθεατού. Δεν τον κόψαμε εμείς, έπεσε η γραμμή του. Την ερμηνεία την οποία έχει η Εξάλφα θα σας τη δώσουμε με την πρώτη ευκαιρία για να περάσουμε στην άλλη γραμμή τη δική σας. Να μην σας καθυστερούμε στη γραμμή. Ορίστε. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Θέλω να σας συγχαρώ για την εκπομπή και παρακολουθάω από την αρχή όλο το διάλογο και θέλω να μου πείτε τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτό το σατανά το έξω από εδώ. Το, με λίγα λόγια το πούμε το 6-6 για να μην είμαστε νικημένοι, έχω μεγάλο πρόβλημα κι εγώ, γιατί είμαι άνθρωπος του Θεού, χωρίς καντήλι, χωρίς λιβάνισμα, δεν περνάει η μέρα, να μην προσευχηθώ. Να είστε καλά, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ναι, καταρχάς, ναι. Αυτά που κάνετε, καλώς τα ποιείτε. Ναι. Πρέπει να γίνουμε όλοι μας μέλη της ασάλευτης Εκκλησίας του Χριστού μας, δηλαδή της Αγίας Πατροπαράδοσης της Ορθοδοξίας μας. Ακριβώς, ο Χριστός σαν τον Χριστό μας δεν υπάρχει. Μπράβο. Και να εφαρμόσουμε την εντολή του Κυρίου, ο οποίος λέει ότι μας θέλει να γίνουμε πιστοί μέχρι το θανάτου. Δεν λέει απλώς να γίνετε πιστοί, αλλά λέει και πόσο πιστοί. Γίνε, λέει, πιστός μέχρι θανάτου, όχι όσο μπορούμε. Ναι, 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 βέβαια. Μέχρι θανάτου, ναι. Αν θέλεις να κληρονήσεις το στέφανο της αιωνίου ζωής. Όπως έλεγε κάποιος ιερέας, λέει, ονομάζει, είναι παλαιομερολογίτης και λέγεται Πάτερ Βασίλειος. Ήδη Χριστός ή θάνατος. Μάλιστα. Ή Χριστός ή θάνατος. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα όλων μας. Ναι, ναι. Και πρέπει να λέμε ότι είναι καλύτερα μιας ώρας ορθόδοξη ζωή. Σωστό. Παρά συνθήκη Σέγγεν και κόλαση φρικτή. Βέβαια, βέβαια. Καθημερινώς βλέπουμε τηλεοράσεις το ένα το άλλο, τα ναρκωτικά, τα παρουσιάζουν και στα έργα και στην μια και στην άλλη. Ο κόσμος με τα μέντιουμ, δεν ποντάμε να ανοίξουμε κανάλι να μην υπάρχει μέντιουμ, να μην υπάρχει χαρτορίτρο, να μην υπάρχει... Τι πράγματα είναι αυτά, εγώ μαγείες, το ένα το άλλο. Μάλιστα. Δεν είναι πράγματα αυτά που πρέπει να απαγορεύσει το κράτος. Είναι έντονα σημεία των καιρών. Ναι, μπράβο, φτάσαμε στη σημεία. Ο Θεός να μας λυπηθεί, ο Θεός να μας λυπηθεί. Εγώ γονατίζω και λέω, Θεέ μου, συγχώρησέ με, είμαι αμαρτωλή. Συγχώρεσέ με. Αυτό, τι να πω άλλο. Ακριβώς. Και καλύτερα είναι να εξομολογηθείτε στο πνευματικό σας. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστώ, έτσι, λοιπόν, Πάτε. Την ευχή σας και την ευλογία σας θέλω. Του Κυρίου να έρθουμε όλοι μας και να μην λησμονούμε ότι πρώτος έδωσε το καλό παράδειγμα της αυτοθυσίας ο νυμφίος μας και παντοκράτορ Ιησούς Χριστός. Άμα, ο Παμβασιλέας του Χριστού μας δεν υπάρχει. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Είναι ο Παμβασιλέας και Παναγιαρέας Ιησούς. Αγημέρα που να έδειξε το κατηλάκι μου, εγώ δεν μπορώ χωρίς... Είμαι από τη μάνα μου. Μάλιστα. Θεός χωρέσει. Από ποια περιοχή τηλεφωνείτε? Ορίστε. Από ποια περιοχή λέω τηλεφωνείτε? Μοσχάτο. Μοσχάτο. Ναι, ναι. Α, καλά κάνατε και μας το είπατε, διότι εσείς οι κάτοικοι του Μοσχάτου, ναι, πρέπει να επιτείνετε ιδιαιτέρως την προσοχή σας, ναι, διότι από το Μοσχάτο θα αρχίσει το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Το ξέρετε αυτό? Το ξέρω. Μπράβο. Και πάντοτε μαζί μου έχω ένα ξύλινο σταυρό μεγάλο. Πάντοτε. Να είστε ευλογημένοι ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Γι' αυτό επειδή από το Μοσχάτο θα αρχίσει το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Πότε? Ναι. Πότε θα αρχίσει? Τώρα από το Δεκέμβριο μήνα. Πότε? Τώρα από το Δεκέμβριο μήνα ή το πολύ πολύ μετά τις εορτές. Και πώς θα αρχίσει, με τι? Με νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Α. Οι οποίες θα ενωθούν. Ορολογικές ταυτότητες. Του παιδιού μου θέλω να βγάλω. Μάλιστα. Ταυτότητα. Και άμα είναι να πάω από προμένα να τη βγάλω για να προλάβω. Φορολογικές ταυτότητες. Προσέξτε ότι για να ενημερωθείτε καλύτερα, μας ακούτε αγαπητή τηλεθεάτρια. Ναι. Για να ενημερωθείτε... Περσεφόνη πέστε με. Ορίστε. Περσεφόνη πέστε με. Περσεφόνη. Ναι, ναι. Α, έχετε και πολύ ωραίο όνομα. Είμαι από την Μυτιλίνη. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Χαιρόμεθα ιδιαίτερως γι' αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, αγαπητή Περσεφόνη, για να ενημερωθείτε καλύτερα και για να κάνετε και εσείς με τη σειρά σας μια καυτή ομολογία πίστεως, σας γνωρίζουμε ότι την
Κυριακή, όχι μάλλον τη Δευτέρα που μας έρχεται, όχι αυτή, την επομένη. Τη Δευτέρα στις 8 Δεκεμβρίου με το νέο έτος και στις 3 η ώρα μετά το μεσημέρι θα γίνει μια συγκέντρωση στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή για αυτό το θέμα. Για το ηλεκτρονικό φακέλωμα, συνθήκης έγκαιρ και όλα τα συναφή. Λοιπόν, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου. Ώρα 3. Μεσημέρι. Ναι, 3 μετά το μεσημέρι στην πλατεία Κοραή. Και θα συνεχιστεί με πορεία προς το Μοσχάτο, πορεία διαμαρτυρίας. Θα το δείξεις καθόλου τηλεόραση? Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η τηλεόραση, αλλά συνήθως η τηλεόραση προβάλλει άλλα πράγματα. Ακριβώς. Ναι, αποκρύπτει αυτά. Αποκρύπτει αυτά, διότι δεν συμφέρουν αυτές οι ομολογιακές κινητοποιήσεις στους εχθρούς της πατρίδος μας, αλλά θέλουν να τις πνίγουν, να μην φαίνεται στα μάτια του ελληνικού λαού ότι υπάρχει αντίσταση. Έχετε δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ και πάλι θέλω την ευλογία σας. Του Κυρίου μας, να έχουμε όλοι μας. Ο Θεός με θυμών και ουδείς καθυμών. Μάλιστα. Χαίρετε, Ερεναστάτη Κυρίου, και αγαλιάστε. Να μην ξεχνάμε όμως, αγαπητοί μας τηλεθεατές, ότι μπορεί να μην δείχνει η τηλεόραση του κόσμου τούτου όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με την ομολογία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεώς μας, αλλά τα δείχνει όλα η τηλεόραση του ουρανού. Μάλιστα. Άγγελοι Κυρίου καταγράφουν τα πάντα. Μάλιστα, και θα τα δούμε μάλιστα όλα εν τη φοβερά ημέρα της μελούσης κρίσης όπου πλησιάζει. Και πάλι, τα συγχαρητήριά μου και ο Θεός και εσάς να σας έχει καιρούς και να ευλογείτε και εμάς. Αμήν γέννητο. Συγχαρητήρια, θα λέγαμε ότι ανήκουν σε εσάς οι οποίοι στολίζετε αυτή την ελληνοορθόδοξη εκπομπή σας, δεδομένου ότι αυτή η εκπομπή είναι δική σας, καθότι γίνεται με την ενεργό συμμετοχή σας στον αέρα και με την ομολογία πίστεως, την οποία σας δίνει ευκαιρία ο Παντοκράτορ Ιησούς Χριστός να κάνετε, για να σας ομολογήσει και εκείνος με τη σειρά του, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, κατά την φοβερά ημέρα της Δευτέρας της ενδόξου παρουσίας αυτού, κατά την οποία θα έρθει λίγαν συντόμως εν τη δόξη του Πατρός αυτού ή να κρίνει ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας υπέστε τέλος. Έρχεται λοιπόν σύμφωνα με τα έντονα και λίγαν οφθαλμοφανή σημεία των καιρών ο Παντοκράτορ Κύριος εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Περνάμε όμως την άλλη φωνή τη δική σας. Καλώς. Σας ακούμε. Είμαι πρώτο Πατρίτερος και λέγομαι Κωνσταντίνος Παμπύρης. Κωνσταντίνος. Παμπύρης. Παντήρης. Παμπύρης. Παμπύρης, μάλιστα. Είμαι με το παλιό ρητολόγιο. Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως. Και εγώ χαίρομαι και αυτή τη στιγμή καρδιά μου πετάει. Να είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και θέλουμε την ευχή σας και την ευλογία σας για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι μπροστά σε αυτό το έργο του Θεού που κάνουμε αμαρτωλιώτες. Ευλογείτε, Πάτερ Κωνσταντίνε. Έπεσε η γραμμή του Πατρός. Πάτερ Κωνσταντίνε, δεν ακούγεστε. Έπεσε η γραμμή. Χαιρόμεθα από την ενεργό συμμετοχή του Πατρός Κωνσταντίνου και από την ομολογία την οποία έκανε δημοσίως. Αν έπεσε η γραμμή και θέλει, μπορεί να ξανατηλεφωνήσει, δεν το κλείσαμε εμείς, εννοείται. Περνάμε στην άλλη γραμμή. Γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τις συνθήκες έγκαιρ. Μάλιστα. Όταν θα γίνουν οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, πώς θα καταλάβω εμείς ότι έχει το 666. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σπουδαία και αξιοσημείωτη η ερώτησή σας, αλλά για να μην μακρηγορεί ο δούλος του Θεού Σπυρίδων, ο οποίος συνέχεια ομιλεί, θα δώσει το λόγο στον πατέρα Ελευθέριο να σας απαντήσει. Είναι ήδη γνωστό ότι οι σκοτεινές δυνάμεις σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα τακτοποίησης που χρησιμοποιούν σκόπιμα παρεμβάλλουν τον αριθμό 666, που για αυτούς είναι ιερό σύμβολο. Γνωρίζουμε ότι είτε με προδιαγραφές γραμματού κώδικα, δηλαδή είτε ο γραμματός κώδικας υπάρχει επάνω, είτε η μαγνητική ταινία, είτε το μικροτσίπ, γνωρίζουμε ότι και στα τρία αυτά συστήματα καρτών
ταυτοτήτων, όποια από τα τρία αυτά υιοθετηθεί, γνωρίζουμε, είναι γνωστό ότι οι σκοτεινές δυνάμεις παρεμβάλλουν τον αριθμό 666, τον ιερό τους αριθμό, με τον οποίο πιστεύουν ότι επιταχύνουν την επικράτηση του Μεσσία του Αντιχρίστου στην παγκόσμια σκηνή. Επίσης και κάτι άλλο, ναι, και κάτι άλλο. Είναι αδύνατον πλέον, επειδή όλα τα προγράμματα των υπολογιστών, πείτε σε οικονομικό, πείτε σε διοικητικό και σε πολιτικό επίπεδο, όλοι οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται, τα προγράμματα ιδιαίτερα οικονομικών συναλλαγών, είτε στα αυτόματα μηχανήματα των τραπεζών, στα καταστήματα, οπωσδήποτε, ναι, οπωσδήποτε χρειάζονται την παρεμβολή του 666 σαν κλειδιού του συστήματος. Η χρήση του 666 σαν κλειδιού των προγραμμάτων αυτών έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70 και είναι αδύνατο τώρα πλέον, χωρίς να υπάρξει ένα γιγαντιαίο κόστος, χωρίς να αλλαγούν όλα αυτά τα προγράμματα και τα συστήματα υπολογιστών και να παναπτυχθούν νέα συστήματα, είναι αδύνατο να μην πλέον να βγάλουν τον αριθμό, το σύμβολο 666 από κλειδί του συστήματος. Καταλαβαίνετε. Και ένας λόγος πρόσφατος που δεν το βγάζουν είναι ότι όπως για μας ο αριθμός 999 είναι ιερός, διότι σημαίνει τριαδικός Θεός, όπως για μας ο Παντοδύναμος Σταυρός είναι ιερός, έτσι για αυτούς ιερός αριθμός είναι ο αριθμός 666, διότι το 666 το λατρεύουν σαν Θεό αυτό, τον Αντίχριστο δηλαδή. Το κόστος θα είναι και τεράστιο και ο χρόνος επίσης θα είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί για τη μεταβολή αυτή, για τη δίθεν μεταβολή αυτή, θα είναι επίσης πολύ μεγάλος. Οπότε και δεν θα μπορεί να γίνει η επιτάχυση της επικράτησής τους όπως αυτοί επιδιώκουν. Γι' αυτό λοιπόν να μην τρέφουμε από τα πάτες ότι είναι δυνατόν να ανατραπεί αυτή η εσχατολογική πορεία, ότι είναι δυνατόν να καταργηθεί το σύστημα 666. Απλά εμείς θα πρέπει να ρυθμίσουμε τη στάση μας με βάση το μαρτυρικό φρόνημα που θα πρέπει να έχουμε όλοι μας, όλοι οι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και να αντισταθούμε και να υποστούμε αυτόν τον οικονομικό αποκλεισμό, να μην πάρουμε καμία κάρτα, κανένα σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών και καμία κάρτα ή ταυτότητα συναλλαγών είτε με το κράτος είτε με την αγορά, προκειμένου να μην χάσουμε να μην αρνηθούμε τον Χριστό μας, να μην χάσουμε την ορθόδοξη ομολογία μας και προσκυνήσουμε το σύστημα του Αντιχρίστου. Εξάλλου, αγαπητέ τηλεθεατά, είναι προφητευμένο από την Ιερή Αποκάλυψη ότι ο αριθμός θα είναι 666 του Αντιχρίστου. Γι' αυτό εμείς πρέπει να λέμε στόμεν καλός. Και κάτι άλλο, στο ίντερνετ που λένε το Διεθνές Δίκτυο, υπάρχει το 666 σχολείο. Ναι, μάλιστα. Συγκεκριμένα υπάρχουν 16.000 σελίδες, οι οποίες αναφέρονται στο 666. Υπάρχουν χιλιάδες διαφημίσεις, στις οποίες σκόπιμα χρησιμοποιούν και διαφημίζουν το σύμβολο 666 πλέον. 16 ολόκληρες χιλιάδες σελίδες μέσα στο ίντερνετ. 3,5 εκατομμύρια από τα 100 εκατομμύρια χρήστες του ίντερνετ, 3,5 εκατομμύρια ήδη χρήστες έχουν μπει στο πρόγραμμα του 666, τα έχουν μπει στο κανάλι του 666. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι φοβερή η διάδοση σε παγκόσμιο επίπεδο του συμβόλου του 666, που για τη νέα εποχή αποτελεί πλέον ιερό σύμβολο, και το οποίο έχει ιερές ποιότητες, και η επικράτηση του συμβόλου αυτού γίνεται με σκοπό να προετοιμάσει, δίθεν όπως λένε οι σκοτεινά άνθρωποι, οι νεαποχήτες, να προετοιμάσει τον δρόμο για τον Μεσσία τους. Τον Αντίχριστο δηλαδή 666, το μετρέγια, τον Μεσσία της νέας εποχής. Δεν πιστεύω να έχει να προσθέσει τίποτα άλλο ο αγαπητός μας τηλεθεατής. Για το λόγο αυτό, για να μην αντικούμε τον άλλο τηλεθεατή που περιμένει στη γραμμή, ευθύς αμέσως του δίνουμε το λόγο. Θα πάρει ο πατήρ Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Λογείτε. Την Αγία Ευχή σας. Λοιπόν, έχω πολλά να πω. Μάλιστα. Σας πω κάτι, ότι ο κύριος εδώ και πολλά χρόνια με έστειλε στην Κωνσταντινούπολη να πάω να σταυρώσω τους δρόμους, να τους ευλογήσω. Δόξα σου Θεός, πάντων είναι και. Και να τους φραγίσω όσο θα πούνε τα ελληνικά στρατεύματα μέσα. Μάλιστα. Δόξα σου Θεός, πάντων είναι και. 2 μήνες προθεσμία να συγκεντρώσει τα χρήματα και θα πάρει μου λέει και το τέλος του πρεσβυτέρου μας. Και έτσι έγινε, τότε ήταν στην εποχή που είχε καεί το πούλμα κάτω εκεί στην Κωνσταντινούπολη, ξέρετε. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε αυτό και το βράδυ παρουσιάζει ο διάβολος και στήριζε. Και μου λέει πώς πήγες μέσα στην πόλη αφού ήταν τα πάντα ήταν κλειστά.
Μάλιστα. Μετά από καιρό προσπαθούσα να πάω, γιατί μου δώσε άδεια το λίγο κύριο, μου έχει δώσει ένα προσταγικό. Θα πας που λέει στην Ρωσία να δώσεις επιστολή στα Ρώσικα, στο Πατριάρχη. Αλλά πήγα εκεί στην Αγία Πετροπολή και σε κάποιον ιερέα του τόσο εκεί το γράμμα και δεν μπορούσα, δεν ήξερα που να πάω ακριβώς και το έχει γράμμα δεν ξέρω. Και γι' αυτό θα ήθελα να με βοηθήσετε, γιατί έχω κι άλλα πράγματα να πούμε εδώ πέρα, πολλά θέματα που είναι εκεί. Και αυτά δεν πρέπει να προκρίνονται, αλλά είναι και από τους χριστιανούς, μάλιστα, να δοθούν στους αδερφούς να καταλάβουν όλοι μαζί. Μάλιστα. Και το έχουν την κύριο μας. Αμήν. Θα ήθελα το τηλέφωνο σας να σας πάρω έτσι να έχουμε μια εκτενή. Εγώ αν θέλετε να δείτε και στην εκκλησία. Ναι, σε ποιο ναό λειτουργείτε? Με στην Αγία Τριάδα, στο Αγίας Μαρίνης 62. Αγίας Μαρίνης, πού είναι αυτό? Στο Καματερό. 62, Καματερό. Ανεβαίνοντας από τον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα. Α, δεξιά που είναι το ιερό αυτού. Με το νέο που είναι εκεί. Λοιπόν, επίσης παρουσιάστηκε στο ναό αυτό η Παναγία Υδροσοσταλή. Μάλιστα. Η οποία δεν υπάρχει στο ημερολόγιο. Μου είχε δώσει εντολή από καιρό ο κύριος και το έχω γράψει σε μια σακούλα πρόχειρα κιόλας. Μάλιστα. Μας πήρανε λιμονάριο από τα Άγιον Όρο και πράγματι υπάρχει και προς τιμή του ναού που δεν υπάρχει άλλος. Έχω κάνει στα καλύτερα Μεσογείων το ναό αυτό να έχει στοιχήσει από το δικό μου το μισθό και αυτά που μαζεύω με τη χάρη, με την αγάπη του κυρίου, δηλαδή τα ευκαιρία και τέτοια, πάνω από 120 εκατομμύρια. Υπάρχει μοναχή μέσα, υπάρχει και ένας ιερεύς με το παλιό ερωτολόγιο και χτίζει ένα μικρό δωμάτιο και μπαίνει και θα κατοικήσει και αυτός μέσα εκεί. Στα καλύβια είπατε. Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Όχι αυτό είναι πως το λένε εκεί που λέει τηλεόραση και τέτοια πορτιάζει πράγματα άλλα. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Πάτερ Κωνσταντίνε, ναι. Θα θέλαμε να γράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου. Έχετε χαρτί μολύβι μαζί σας? Έχω. Ναι. Γράψτε 34 60 565. Ναι, 65. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο μόλις κλείσετε τη γραμμή. Ναι. Είναι απλό τηλέφωνο χωρίς 090. Ναι. Να δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου για να σας πάρουμε εμείς με την πρώτη ευκαιρία για να κανονίσουμε μια συνάντηση. Okay. Και πέραν τούτου μπορείτε μόλις τελειώσει η εκπομπή η σημερινή που τελειώνει γύρω στις 3 η ώρα μετά μεσημβρίας, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο σε αυτό το νούμερο στο 34 60 565 για να έχουμε επικοινωνία μαζί. 3 η ώρα. Γύρω στις 3 τελειώνει. Ναι, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μπορεί και 2. Ναι, μπορεί και 2 με 3. Θα δείτε εσείς, παρακολουθείτε την εκπομπή και ό,τι ώρα τελειώσει. Ναι, ευλογητός ο Θεός. Χάρηκα την Αγία Ευχή σας. Ναι. Χαιρόμεθα, αγαπητοί μας τηλεθεατέ, όταν στολίζετε εσείς αυτή την ελληνορθόδοξη εκπομπή με τέτοιες διαμάντινες ομολογιακές φωνές, με φωνές αγγελικές, όχι μόνο φωνές αηδονιών, όχι μόνο με φωνές καρδαρινιών και καναριών, αλλά με φωνές αγγελικές, όπως ήταν μια τέτοια επίγεια αγγελική φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, ο οποίος ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, δεδομένου ότι όπως επίλωσε ανήκει στην Αγία Πατροπαράδοτον Ορθοδοξία μας, δηλαδή ανήκει στην ασάλεπτον Εκκλησία του Χριστού μας. Ο Θεός να δώσει μετάνοια σε όλους τους ιερείς για να ακολουθήσουν την Αγία Πατροπαράδοτη Ορθοδοξία μας. Περνάμε στην άλλη φωνή σας. Σας ακούμε. Ναι. Είστε στον αέρα. Ναι, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Να είναι ευλογημένο. Είστε παλαιολογητές? Είμαστε ορθόδοξοι και αυτοί οι οποίοι μισούν την Ορθοδοξία μας λένε χλεβαστικά και περιφρονητικά παλαιολογητές. Επειδή ακολουθούν... Άμα είσαστε παλαιολογητές, για να σας κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Σας είπαμε, είμαστε ορθόδοξοι που ακολουθούμε το παλιό, το πάτριο, το ορθόδοξο ημερολόγιο. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα, σε τι γιορτή η θρησκεία που πρέπει για τα Χριστούγεννα από σήμερα? Σε τι? Σε τι? Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι... Από σήμερα
αρχίζει η νηστεία, από χθες μάλλον, η νηστεία των Χριστουγέννων. Είναι πνευματική ναι. προετοιμασία για να υποδεχτούμε τον Χριστό. Να σας ρωτήσουμε όμως και εμείς κάτι. Να υποδεχτούμε τη γέννηση του Χριστού. Να σας ρωτήσουμε και εμείς κάτι. Μ' ακούτε? Ναι. Πώς είναι το μικρό σας όνομα? Μαρία. Μαρία. Μαρία, μήπως είσαι ανήλικη, τι ηλικία έχεις? Έχω 10 χρονών. Ναι. Και... αν έχεις την καλοσύνη, καλό μου κοριτσάκι, κάνε μου τη χάρη, κλείσε το τηλέφωνο και πες στη μανούλα σου ή τον πατέρα σου να πάρει τηλέφωνο για να κάνει τις ερωτήσεις και να απαντήσουμε. Εντάξει. Άντε. Σε ευχαριστώ πολύ. Από τη φωνή σου κατάλαβα ότι είσαι ανήλικη. Δεν θέλουμε ανήλικα παιδιά να παίρνουν τηλέφωνο στη γραμμή αυτή. Μπορούν να παίρνουν οι γονείς. Θα απαντήσουμε στο ερώτημα όμως επειδή είναι φλέγον. Ακούμε όμως αυτή τη στιγμή άλλον τηλεθεατή που περιμένει στη γραμμή και εδώ δοθεί ευκαιρία σε ενδιάμεσα να απαντήσουμε για την νηστεία. Σας ακούμε. Ευλογείτε. Ο κύριος από τον κράτο. Θα ήθελα να μιλήσω με τον πατήρ Ελευθέριο. Μάλιστα. Να ακούσει και εγώ. Ω, χαιρόμεθα ιδιαίτερος. Ευλογίες σας. Από τη Σαλαμίνα. Μάλιστα. Όμως, έχω κάποια αντίθεση ως προς τον πατήρ Ελευθέριο. Κάποια? Κάποια αντίθεση. Ως προς τον πατήρ Ελευθέριο. Ναι, ναι, συνομιλείτε μαζί του. Ναι. Δεν θα έπρεπε, πατήρ Ελευθέριε, γιατί παρακολουθώ τις εκπομπές σας. Δεν θα έπρεπε να ήσασταν, ξέρω εγώ, αυτές τις ώρες, να κάνετε κάποιο κανόνα. Ξέρετε πολύ καλά επειδή διαβάζετε τους κανόνες. Ο δεύτερος κανόνας της πρώτης και δεύτερης συνόδου, τι λέει για τους μοναχούς οι οποίοι δεν έχουν γέροντα. Ναι, κοιτάξτε. Α, εγώ έχω γέροντα, δεν υπάρχει. Αγαπητέ τηλεθεατά. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά να σας πω εγώ αυτό. Αν επιτρέπεις, πάτε τελευταία, μετά θα έχεις το λόγο. Αν επιτρέπεις, να υπενθυμίσω στον αγαπητό μοναχό, ο οποίος δεν ξέρω αν ακολουθεί την Πατοπαράδο Ορθοδοξία ή τον Εμερολόγιο. Ναι. Πρέπει να γνωρίζεις, αγαπητέ πάτερ, δεν ξέρω το όνομά σου, ούτε... Ορίστε. Νικόλαος. Ναι, χαιρόμεθα. Πρέπει να γνωρίζεις ότι όταν ο Ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός βγήκε στον κόσμο για να απελευθερώσει το σκλαβωμένο ελληνορθόδοξο γένος μας, όλοι οι αγιορείτε πατέρες τον κατηγορούσαν και τον κατέκριναν ότι άφησε τη μετάνοιά του και γυρίζει στον κόσμο. Είμαστε εμείς στη θέση να λοιπόν, είμαστε. Το ίδιο έπραξαν έναντι όλων των Αγίων Πατέρων. Μη λησμονούμε ότι όταν το κινδυνευόμενο είναι η πίστης, την πρώτη θέση την έχουν οι κληρικοί. Ανάλογα με το βαθμό της ιεροσύνης. Νομίζω ότι υπάρχουν για αυτές τις κυρίες όπως εσείς κύριε Νάκο, να επιτύχετε άγιοι Απόστολοι. Συγγνώμη με επιτρέπει, αγάπη σας. Να δούμε τι λέει ο νόμος του Θεού. Άλλη δουλειά κάνει ο Φάρος εκεί μόνος του και άλλο τα φανάρια του αυτοκίνητου στον κόσμο. Αγαπητέ μου επιτρέπει, αγάπη σου, να δούμε τι λέει ο νόμος του Θεού. Ο νόμος του Θεού λέει ότι την πρώτη θέση την έχουν οι κληρικοί, ανάλογα με τον βαθμό της ιεροσύνης. Αν όμως οι κληρικοί σιωπήσουν και αποστατήσουν, τότε την πρώτη θέση την έχει το επίγειο αγγελικό τάγμα των μοναχών. Αν όμως σιωπήσουν και οι μοναχοί, τότε την πρώτη θέση την έχουν οι λαϊκοί, το έθνος, το Άγιον, το Βασίλειον ιεράτευμα. Λοιπόν, και αν σιωπήσουν και οι λαϊκοί, τότε τον πρώτο λόγο τον έχουν τα γαϊδούρια και οι πέτρες. Ο άλλοι και οι ίδιοι και κράξονται και εσύ σιωπάς και λες δεν μιλάω γιατί είμαι μοναχός ή είμαι λαϊκός. Πολύ σωστά τα λέτε κύριε Νάκο, πάρα πολύ σωστά, αλλά πέφτε σε αυτά που λένε ορισμένοι ότι τι θέλετε εσείς οι μοναχοί που βρίζετε μοναχισμό. Μα αν δεν μιλήσουν οι μοναχοί οι οποίοι αποτελούν το επίγειο αγγελικό τάγμα και αφήσουν τον κόσμο να καίγεται, τι πληκτή απολογία έχουν να δώσουν? Πέστε μου έναν Άγιο να μην βγει και από τις σκήτες του να καταπολεμήσει τις μεγάλες αιρέσεις. Ακόμη και γυναίκες, μεγαλομάτες αγγέλες. Ορίστε. Τι κι αν όλος ο κόσμος λέει κερδίσει τον Ουράνιο Βασιλεία και χάσουμε εμείς την ψυχή μας. Ναι, σωστά. Ας πω στο μοναχό. Σωστά. Εσείς καλά κάνετε. Διότι καλά είναι. Γιατί χυμαζόμενη η Εκκλησία του Χριστού. Και είναι η χειρότερη εποχή για την Εκκλησία από καταβολή του κόσμου. Γι' αυτό έχουμε χρέος όλοι μας. Όλοι οι μοναχοί κανονικά πρέπει να παραβρίσκονται και να κατακλείσουν τα μέσα ενημέρωσης και να ενημερώσουν τον κόσμο. Και να ενημερώσουν τον κόσμο για το πού βρίσκεται η Εκκλησία του Χριστού και το τι πρέπει να κάνουν οι πιστοί εν ώψη της παγκόσμιας επικράτησης του Αντιχρίστου. Πάτε Νικόλα, μου επιτρέπει, αγάπη σου. Παρακαλώ.
Μάλιστα. Κάτι που πιάνω έχω πάει. Θα το έχω πιει στον Πειραιά. Δεν κάνει, πάλι δεν πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Θα βρίσκω ποια είναι η διαφορά των 13 ημερών. Μάλιστα. Να σας ρωτήσουμε κι εμείς κάτι με αγάπη. Ευχαριστώ. Ιερή γραφή, Αγία γραφή διαβάζετε. Με δεν το έχω τίποτε. Μπράβο. Πιστεύω να έχετε διαβάσει κάπου όπου λέει η Αγία Γραφή ότι ου δίναστε δυσύν κυρίες δουλεύει. Το λέει αυτό ή δεν το λέει. Μπράβο. Πώς λοιπόν κάποιος μπορεί να ευαρεστεί τον Πανάγαθο και Τρισάγιο Θεό αν δουλεύει σε δύο αφεντικά. Σε ένα αφεντικό τον Ιησού Χριστό που είναι με το παλιό, με το πάτρο, το θόδο και το λόγιο και ένα, σε ένα αφεντικό τον Πάπα, τον κατηραμένο Πάπα που έχει το νέο τον Γρηγοριανό, Πάπο Γρηγοριανό που πήρε το όνομα του Πάπα Γρηγορίου. Και γι' αυτό λέγεται νέο, που λέγεται νέο γιατί οδηγεί στη νέα εποχή, στη νέα τάξη των πραγμάτων. Εξού και νέο. Εγώ εύχομαι, ναι. Εύχομαι να γυρίσουμε όλοι. Να είναι ευλογημένο. Αυτό είναι σωστό. Νόμος, δοξάζομαι, το χρησιμοποιώ. Αμήν. Εξάλλου αγαπητοί μας τηλεθεάτρια, επειδή φαίνεσαι πιστό άτομο, γι' αυτό το λέω αυτό με αγάπη, ξέρετε πιστεύω και το σύμβολο της πίστεως. Έχω διαβάσει πάρα πολύ. Μπράβο. Αλλά το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή το πιστεύεις σε έναν Θεό, Πατέρα κλπ, πρέπει να το ξέρετε και μάλιστα απ' έξω. Λέει κάπου ότι πιστεύουμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν λέει εις δύο, μία με το παλιό και μία με το νέο. Αγία είναι η στρατευωμένη. Μπράβο. Η δική μας και η τριαβεύουσα στον ουρανό. Μπράβο. Επομένως, αφού εδώ έχουμε δύο, μία με το παλιό, τον Αγίο Θεοφόρο Πατέρων που δημιουργήθηκε από τότε που ήρθε ο Χριστός μας στον κόσμο και έδωσε το θεουργό του σώμα και το τίμιο αίμα του επάνω στον παντοδύναμο τίμιο και ζωπιό σταυρό του Γολγοθά. Και η άλλη εκκλησία που δημιουργήθηκε το έτος 1924. Κακός βέβαια, κακός. Κακός, με διεκτατορικό τον τρόπο. Λοιπόν, δεν είναι καιρός τώρα που έρχονται τόσα μεγάλα δεινά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα εμείς να επιστρέψουμε όλοι στο σημείο από όπου φύγαμε το έτος 1924 να γίνουμε μια ποινική σπινή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς της πατρίδας μας και της ορθοδοξίας μας. Φωνώ απόλυτα. Το μόνο ένα που σας λέω. Ότι ο μεγάλος παταπιστός, αυτό το λέει και η Διαθήκη. Η φαρισαίδα ήταν ο φαρισαϊκός. Ο φανατισμός, ο φαρισαϊκός είναι αμαρτία. Βεβαίως. Γι' αυτό και εμείς λέμε να πάψουν οι νομερολογείται να είναι σαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους υποκριτάς, οι οποίοι ενώ είναι κακόδοξοι παριστάνουν τον ορθόδοξο. Πώς καλά κάνετε το λέτε. Ο φανατισμός ο δικός μου, ναι. Έχει κάνει όλα την αιτία. Και επί το πλήτα κόρη είναι παραπληρωγείται. Κανένα πράγμα. Αλλά όμως ένα δικό μου συγγενικό πρόσωπο στο μενή διαχαρνές σε μία παλαιομυρολογική εκκλησία, το συγγενικό πρόσωπο νέο μυρολογήθησα, πήγε όπως και εγώ πηγαίνει και πάω και πήγε να κοινωνήσει και την ερώτησε επειδή ίσως ήταν κάπως άλλο τη μορφή και δεν την εκκοινώνησε καλέ μου άνθρωπε και γέροντά μου. Αγαπητοί μας τηλεθεάτρια, πρέπει να ξέρουμε ότι για να κοινωνήσει κάποιος σε μια εκκλησία, πρέπει να ανήκει σε αυτή την εκκλησία. Αν λοιπόν ένας πιστός ανήκει στην Αγία Μητροπολά του Ορθοδοξία, με την άδεια και την ευλογία του πνευματικού, του ορθοδομούντος, του λόγου της αληθείας, μπορεί να κοινωνήσει στον αχράντων μυστηρίων. Αν ανήκει όμως άλλη εκκλησία, πώς θα κοινωνήσει. Εγώ πάω και σε παλιό πνευματικό, και ας πάρουμε και λέω, του γέροντος Πορφυρίου, του θαυμαστουργού, αγαπητοί μου τηλεθεάτρια, μην αμαρτάνετε παίρνοντας την κρίση του Τρισαγίου Θεού στην οποία βρίσκεται η ψυχή αυτού του πατρός Πορφυρίου που λέτε για την ψυχή του οποίου και εμείς προσευχόμεθα. Και εμείς προσευχόμεθα να σωθεί η ψυχή. Αλλά μην παίρνετε τη θέση του Θεού και τον αποκαλείτε Άγιο. Ο Θεός αναγνωρίζει τους Αγίους. Θα ανακηρυχθεί Άγιος διότι και προφήτευε και θα θυματουργούσε. Λοιπόν, με συγχωρείτε, σας ευχαριστώ και θα σέβομαι και μακάρι να γίνει το πάτριο αυτό. Να γίνει το αντιπεριφερόμενο. Ευλογημένο το όνομα της Αγίας Τριάδος. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Εμείς, αγαπητοί μας τηλεθεατέ, καταρχάς ευχαριστούμε την αγαπητή μας αυτή τηλεθεάτρια, η οποία πήρε μέρος στην εκπομπή μας, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τους Αγίους τους ανακηρύττει ο Πανάγαθος και Τρισάγιος Θεός. Θαυμαστός ο Θεός της Αγίας αυτού. Δεν τους ανακηρύττουμε εμείς, διότι δεν έχουμε καμία εξουσία να κρίνουμε κανέναν, ούτε για καλό ούτε για κακό. Μόνο για την πίστη πρέπει να κρίνουμε και όχι για το Θεό. Περνάμε στην άλλη φωνή σας για να μην μακρηγορούμε εμείς και σας αντιπούμε. Μάλιστα. Είμαι 21 ετών. Ευχόμεθα να μιμηθείτε τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο, του οποίου έχετε το όνομα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω μέσα από το
Μάλιστα. Να το είχε πάνω ο Ελέας. Μάλιστα. Τι γνωρίζετε για το μέσο στάθμισμα και την πρώτη ΟΕ και το έστω στάθμισμα και την ευθέρα ΟΕ. Είναι ή δεν είναι ο πόλεμος του πρέπει κόσμου. Κοιτάξτε, εκείνο που έχει ιδιαίτερα σημασία είναι αυτό που είπατε, είναι ο προπαρασκευαζόμενος ήδη τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος προβλέπεται να αρχίσει από μια ελληνοτουρκική σύραξη. Έπεσε η γραμμή του τηλεφωνικού. Ναι. Είσαι στον αέρα. Ναι. Κάτι ακούστηκε, δεν ξέρω, βάλατε εσείς μουσική από εκεί ή από τον Νοτιακό. Πότα πολύ τον, μόνο τη φωνή χαμηλώσα, αυτή δεν έκανε παράστα. Α, μάλιστα, ναι. Αυτό... Μάλιστα. Όχι. Ναι, λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε... Λέβοντα. Μάλιστα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήδη ευρισκόμεθα στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος θα είναι και ο τελευταίος παγκόσμιος πόλεμος της ανθρωπότητος και ο οποίος δεν έγινε μέχρι τώρα, ξέρετε γιατί. Μάλιστα. Γιατί οι σκοτεινές και καταφώνιες σιωνομασονικές και ταλμουδιστικές δυνάμεις ξαφνικά επενόησαν το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Και σκέφτηκαν ότι αφού μπορούμε να γίνουμε κοσμοκράτορες χωρίς πόλεμο, αρκεί να φακελώσουμε ολόκληρο τον λαό της γης με ένα μικροπομπό, με ένα μικροτσίπς και να τον ελέγχουμε και να τον μετατρέψουμε εις παρομοία κατάσταση με την κατάσταση των τρελών ευρωπαϊκών αγελάδων, γιατί να κάνουμε πόλεμο. Και προσπαθούν τώρα μέσω της αντανοσυνθήκης Σέγγεν με τα κομπιούτερ των Βρυξελών και του Λουξεμβούργου να καταδυναστεύσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα χωρίς πόλεμο. Όμως, άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός και λέει. Αδελφέ, θα ήθελα να ρωτήσω, ο πόλεμος του Αρμαγεδόνος είναι διαφορετικός από το πόλεμο που λέει μάλλον κάποιος προφήτης ανώνυμος που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι, είναι διαφορετικό. Θα σας απαντήσω ο πατέρ Ελευθέριος για να μην απαντώ μόνο εγώ και στερώ το λόγο από τον πατέρ Ελευθέριο. Ο πόλεμος του Αρμαγεδόνα περιγράφεται κατά πάσα πιθανότητα με τον έκτο άγγελο που είπατε κι εσείς. Κατά το σάλπισμα του έκτου αγγέλου, κατά τον οποίο, όπως λέει και η Ιερή Αποκάλυψη, ελύσουν τους τέσσερας αγγέλους τους δεδεμένους επί το ποταμό του Μεγάλου Εφράτη και ελήθησαν οι τέσσερις άγγελοι ηθημασμένοι εις την ώραν και εις την ημέραν και μήνα και ενιαυτόν είναι αποκτήνωση το τρίτο των ανθρώπων και ο αριθμός των στρατευμάτων του ύπου 2 μιλιάδες μιλιάδων. Ήκουσα τον αριθμό αυτών και ούτως είδω τους ύπους εν διοράση και τους κατημένους επ' αυτών έχοντας τους θώρακας πυρήνους και γιακυθήνους και θειώδης κτλ. Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα είναι μια συμβολική περιγραφή ίσως του Μεγάλου Πολέμου. Έπεσε το κέντρο, αγαπητέ μας τηλεθεατά, και κατά αυτόν τον τρόπο διεκόπη ο ωραίος διάλογος και επικοδομητικός που είχαμε μαζί σας. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την πτώση του κέντρου για να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί σας. Τι να κάνουμε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, βλέπετε ότι υπάρχουν και τεχνικές βλάβες. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την τεχνική αυτή βλάβη για να μπορέσουμε ευθύς αμέσως να έχουμε ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, δεδομένου ότι η εκπομπή αυτή είναι δική σας και γίνεται με την ενεργό συμμετοχή σας. Μικρή υπομονή και πάλι θα συνδεθούμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μαζί σας. Αγαπητοί μας τηλεθεατέ, τα σημεία των καιρών βοούν, τα βήματα του Αντιχρίστου ακούγονται και γι' αυτό θα ακούσουμε και τη δική σας φωνή κατά του θηρίου της Ελλάδας Αποκαλύψεων. Για να πούμε ορισμένα πράγματα, μπορεί να περιμένει λιγάκι ο αγαπητός τηλεθεατής. Να ακούσουμε τον τηλεθεατή τώρα, ναι, που βγήκε στη γραμμή, ναι, και ευλογημένο. Ο προηγούμενος που έπεσε η γραμμή, αν θέλει να ξαναπάρει ή αν δεν θέλει, θα απαντήσουμε σε όσα μας ρώτησε μέχρι τώρα. Ακούμε τη φωνή σας. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι,
καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πατέρα, βρίσκομαι σε απόγνωση. Έχω ένα γιο ο οποίος έχει δύο παιδιά και έχει φύγει ακριβώς για τις νέες ταυτότητες, τις εκδίκες έγινε όλα αυτά που γίνονται. Ανήκει στο παλιό το λόγιο, στην εκκλησία της δικής σας, την Ορθοδοξία που πρέπει να πω. Την πατροπαράδοση. Έχει πάει στο νησί της Άμμου και μένει εκεί με την οικογένειά του. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ γιατί όλα αυτά τα χρόνια βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με το παιδί μου. Γιατί αρνήθηκα να το ακούσω και τώρα έμεινα μόνη. Αρνήθηκα βέβαια όχι με τη δική μου θέληση, ζούσε ο σύζυγός μου και δεν ήταν δυνατόν να παρακούσω εκείνον και να ακούσω το παιδί μου. Τώρα είμαι σε χειρία. Συγγνώμη, τι ηλικία έχει το παιδί σας? Το παιδί μου είναι 25 χρόνων. Είναι ενήλικο. Έχει δύο παιδάκια. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσα να με πείσει και να με μεταπείσει να τον ακολουθήσω. Εγώ δεν μπορούσα να παρακούσω το σύζυγό μου και γινόταν όλα αυτά. Θέλω μέσα σε όλα τα άλλα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί άκουσα πριν από λίγο, πριν από τρεις ώρα μάλλον, που είπατε ότι μετά το νέο έτος θα ισχύσουν μάλλον νέες ταυτότητες. Μάλιστα. Είναι έγκυρο αυτό? Είναι έγκυρο και κυρίως θα ισχύσουν οι νέες ταυτότητες φορολογουμένων. Μάλιστα. Εγώ είμαι σε απόγνωση γιατί γνωρίζω καλά ότι το παιδί μου εκτός από τη δουλειά του δεν έχει άλλους πόρους. Αρνείται, θα αρνηθεί λέει να έχει οποιαδήποτε δοσοληψία με το κράτος. Τώρα φτιάχνει ένα σπιτάκι με τη βοήθειά μου. Αλλά μετά θα αρνηθεί, θα σταματήσει τα πάντα. Δηλαδή δεν θα κάνει τίποτε. Η μημόνα μου λέει ότι εγώ θα δουλεύω τη γη και έλα να σε συντηρήσω. Δηλαδή δεν είναι φανατισμένο το παιδί μου, απογοητεύτηκε από την νεολογήθηκε την εκκλησία και πήγε εκεί, σε εσάς. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ευλογημένο και μακάριο το παιδί σας. Λοιπόν, ανήκει στους μακαρισμούς. Την ευλογία σας πάτε. Την κυρία μας όλη. Εγώ κρέμομαι κυριολεκτικά, είναι η πρώτη φορά που σας ακούω, σας έχω πει σε άλλα κανάλια, είναι η πρώτη φορά που ακούω την εκπομπή και αρκετή ώρα που προσπαθώ να σας πιάσω. Είμαι σε απόγνωση, δεν ξέρω τι να κάνω γιατί μένουν όλα στη μέση. Τι θα γίνουν? Εγώ βέβαια έχω κάποια σύνταξη και μου λέει ότι αρνούμαι να πάρω οτιδήποτε από τα χέρια σου τη στιγμή που θα το παίρνεις με την ταυτότητα αυτή. Έβγε το. Τι να κάνω? Αγαπητή τηλεθεάτρια, οποία... Τι να κάνω, πείτε μου, ναι, οποία... θα πεινάσουμε. Συγγνώμη, ποια περιοχή τηλεφωνείτε? Από το Χολαργό. Από το Χολαργό. Άρχιτε τι μου λέει. Εγώ θα μαρτυρήσω και η οικογένειά μου, θα πεινάσουμε, αλλά θα κερδίσουμε την άλλη ζωή. Αυτό το συμφωνώ και εγώ, γιατί και εγώ είμαι πάρα πολύ κοντά στο Θεό. Πολύ ωραία. Αρνήθηκα, μετανιώνω τώρα βέβαια από όλα αυτά τα χρόνια. Βρισκόμουν σε εμπόλεμη και κατά κυριολεξία σε εμπόλεμη κατάσταση με το παιδί μου και θέλω να αναφέρω κάτι, να ακουστεί αυτό που θα αναφέρω. Κάποια μέρα μου είπε ότι η μαμά, αν φύγεις από τη ζωή, εγώ αρνούμαι ακόμη και να σε συνοδεύσω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό το θεώρησα υπερβολικό. Ωστόσο, έπεσα στην εικόνα της Παναγίας και προσευχήθηκα πολύ και ζήτησα από την Παναγία να μου δώσει ένα σημάδι. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή δεν σας λέω. Μιλάω στην πραγματικότητα. Ζήτησα ένα σημάδι να μου δείξει σε τι δρόμο βρίσκεται το παιδί μου και σε τι ήμουν εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, είχα ξεχάσει βέβαια αυτό που ζήτησα την Παναγία και λίγες μέρες αργότερα, την ώρα που έκανα τις δουλειές του σπιτιού, πρωί-πρωί ώρα, ένα φως ήρθε στα μάτια μου και σχεδόν με τύφλωνε. Εκείνη την ώρα θυμήθηκα ακριβώς τι είχα ζητήσει από την Παναγία, από την εικόνα την οποία προσέχομαι πάντα. Μάλιστα. Γιατί πάντα έχω περάσει πολλά να μεγαλώσω το παιδί μου, είχε πολύ σωστή θρησκευτική συνείδηση, το μεγάλωσα από 15 χρόνων, τον έκανα στην ηλικία των 15 χρόνων, πίστευα ότι ήταν σε πολύ σωστό δρόμο, είναι πολύ σωστό παιδί. Και ήμουν απελπισμένη γιατί είχαμε έρθει σε αυτή τη διάσταση. Λοιπόν, είδα αυτό το θαύμα και κατάλαβα αμέσως ότι δεν έπρεπε να το κρατώ κακία για όλα αυτά που μου έλεγε σχετικά με το παλιό ορθολόγιο, γιατί προσπαθούσε να επιχειρήματα να με μεταπείσει. Με αυτό είναι το ορθολόγιο της εσάς της Εκκλησίας του Χριστού. Μάλιστα, τώρα δεν είναι το πρώτο πατέρα, αλλά θα κάνουμε εμείς του Πάπα, τα καμώματα θα κάνουμε. Μάλιστα, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, μετά από αυτό κατάλαβα ότι το παιδί μου βρισκόταν σε σωστό δρόμο, γιατί αυτή η τύφλωση δεν ήταν τυχαία, αυτή η λάμψη. Ήταν αυτό που ζήτησα, το σημάδι. Αυτό δεν το τονίζω, το σημάδι. Το τονίζω εγώ μάλλον, πρέπει να το τονίσω. Λοιπόν, από εκεί και μετά, εγώ εξακολουθώ να μην έχω κάνει τίποτε, δεν ξέρω. Εκείνο που δεν μου αρέσει όμως το παιδί μου είναι ο φανατισμός ο οποίος έχει. Αυτό δεν μου αρέσει πάντα. Είναι ζήλος αυτό, δεν είναι φανατισμός. Είναι φανατισμός γιατί προσπάθησε μερικές φορές να μου επιβάλλει και επιβάλλει και σε άλλους ανθρώπους. Και αυτό δεν θέλω να το κλέψω στο παιδί μου. Α, όχι, η επιβολή δεν επιτρέπεται. Ενημέρωση επιτρέπεται. Επιβάλλει δια του λόγου, όχι τίποτα άλλο, δια του λόγου. Δια της ποιτού, ναι. Ήθελα να πείσει ότι ό,τι βρισκόταν σε λάθος δρόμο βρίσκονται κτλ. Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω, πάτε, αν έχετε την καλοσύνη.
να μου δίνετε ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσω μαζί σας κάπου. Πολύ καλά. Αν θέλετε. Ναι, αν έχετε καλοσύνη, έχετε χαρτί μολύβι. Ναι, βεβαίως. Γράψτε 34 60 565. 34 60 565. Μάλιστα, ναι. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο μόλις κλείσετε τη γραμμή. Ναι, ναι. Και δεν θα ακούγεσαι στον αέρα, είναι απλό ένα τοπικό τηλέφωνο. Μάλιστα. Να αφήσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μάλιστα. Να σας πάρουμε εμείς ή αν θέλετε, αφού παρακολουθεί την εκπομπή, μόλις τελειώσει. Πρώτη φορά σήμερα, ναι. Οφείλω να ομολογήσω για πρώτη φορά σήμερα και παρακολούθησα την εκπομπή. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Παλέψτε για τους νέους, γιατί το έχουν ανάγκη. Εσείς μπορείτε να πετύχετε πράγματα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είναι προκειμένο το όνομα του κυρίου, αλλά επειδή μας ακούσατε για πρώτη φορά, σας λέμε ότι έχουμε εδώ τακτικές εκπομπές, είναι δηλαδή νεοσύστατη αυτή η εκπομπή και αξίζουν πάρα πολλά βραβεία και έπαινη στο τηλεοπτικό κανάλι του λαού, στο K40, που προβάλλει αυτή την ελληνοορθόδοξη εκπομπή, η οποία γαλουχεί την νεολαία μας σύμφωνα με τα ελληνοορθόδοξα χριστιανικά ιδεώδη. Λοιπόν, την Τετάρτη θα έχουμε πάλι εκπομπή μετά τα μεσάνυχτα, από την πρώτη μεταμεσονυχτική ώρα μέχρι σχεδόν πρωίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και που με ακούσατε. Και την Πέμπτη και την Παρασκευή πάλι θα σας πούμε πότε θα έχουμε πρόγραμμα. Να είστε ευλογημένοι, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, ο Θεός με θυμών και ο Δής καθημών. Ευχαριστώ πολύ. Ή περιμένουμε τηλεφώνημά σας μόλις τελειώσει η εκπομπή που παρακολουθείτε. Ή αν θέλετε πάρτε τώρα και αφήστε το νούμερό σας, σας πάρουμε εμείς. Πολύ καλά, καλή σας μέρα, γεια. Καλή σας ημέρα, καλή μετάνοια, καλό παράδεισο. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, χαρά μεγάλη πιστεύουμε γίνεται εν το ουρανό αυτή τη στιγμή, διότι χαρά μεγάλη γίνεται εν της ουρανής, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Συγχαρητήρια σε αυτή τη φλογερή μητέρα που επιτέλους κατάλαβε πόσο δίκιο είχε το σπλάχνο της και θα ακολουθήσει την οδό της σωτηρίας. Καλό παράδεισο ευχόμεθα. Ακούμε την άλλη φωνή. Χαίρετε. Εγώ είμαι κληρικός της επισήμα εκκλησίας. Μάλιστα. Με το παρακλάδι κατά σας. Χαιρόμεθα ιδιαίτερος. Χαιρόμεθα πάρα πολύ που έχετε το θάρρος και παίρνετε τηλέφωνο για να πείτε κι εσείς τη γνώμη σας για τα σημεία των καιρών, για τη συνθήκη Σέγγεν, για το ηλεκτρονικό φακέλωμα, για την προδοσία του 1924 και για όλα τα συναθή. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα θάρρους, είναι θέμα ότι απλά παρακολούθησα εκτές σας, την παρακολουθώ και αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ απόλυτα για τα σημεία των καιρών. Χρειάζεται να γρυπνούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι εχθές παρακολούθησα μία τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχατε με κάποια κυρία και της είπατε, κάνετε έτσι έναν προσελητισμό θέματος όχι. Θεού και νέα ημερολογιού. Όχι, προσελητισμό δεν υπάρχει σε ένα ορθόδοξο κράτος. Ναι. Μπορώ να ολοκληρώσω και ναι. Θα μου πείτε μετά. Καλώς. Οπωσδήποτε λοιπόν, τη δική μου τη γνώμη, εάν εγώ δηλαδή ήμουν στη δική σας θέση αυτή τη στιγμή και σε ένα τέτοιο κανάλι, θα καλούσα και έναν εκπρόσωπο της επισήμου εκκλησίας να έπληξε αντιπαράθεση μαζί σας. Ωραία, σας καλούμε λοιπόν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος αυτή τη στιγμή. Μπορεί το κανάλι, μπορείτε εσείς να απευθυνθείτε στην επίσημη εκκλησία να κάνετε μια εκπομπή περί παλαιού ημερολογίου. Άλλο τα σημεία των καιρών. Ήδη κάναμε χθες. Κάναμε χθες θέμα παλαιό και νέο ημερολόγιο στο τηλεοπτικό κανάλι New Channel. Δεν την είδατε? Όχι, δεν την είδα. Είχατε και εκπρόσωπο δικό σας. Όχι, δεν το είδα. Ναι, είχατε και εκπρόσωπο δικό σας. Θα είχα ρωτήσει. Ναι. Είχαμε χθες 3 με 4,5. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Ότι παίρνουν αρκετοί τηλεθεατές και λένε, ας πούμε, να ακολουθήσουμε το παλαιό ημερολόγιο κλπ. Δεν τους τονίζετε ποιον να ακολουθήσουν από εσάς. Αυτό δεν το τονίζετε. Το τονίζουμε τον Σταυροφέντα για τη σωτηρία ημών Ιησού Χριστό. Το τονίζουμε αυτό, δεν το έχετε ακούσει. Σταυροφέντα Χριστό. Αν δεν το ακούσετε, το λέμε τώρα. Να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, τον Παντοκράτορα, τον Βασιλέα και Παναρχηγό της Δόξης. Να σας κάνω όμως μια ερώτηση. Βεβαίως. Όλοι ακολουθούμε τον Βασιλέα μας Χριστό, τον εσταυρωμένο κύριό μας, όλοι τον ακολουθούμε. Όλοι λέμε ότι τον ακολουθούμε, αλλά δεν τον ακολουθούμε όλοι. Χωρίς σταυρό δεν υπάρχει ανάσταση, αυτό να ξέρετε. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά εγώ επανέρχομαι πάλι στο ίδιο ότι. Έρχεται κάποιος σε εσάς, θέλει να γυρίσει με το παλαιό ημερολόγιο, λέτε ότι είναι το παλαιό ημερολόγιο το σωστό, για τους λόγους που είναι ή δεν είναι, αυτό είναι άλλο θέμα.
δεν του εξηγείται όμως ότι εμείς είμαστε διαχωρισμένοι. Ποια εκκλησία να ακολουθήσω του Παλαιού Ημερολογίου? Ακριβώς την ίδια ερώτηση που κάνετε εσείς στην αμαρτωλότητά μου έκαναν και οι άνθρωποι των πρώτων αποστολικών χρόνων στον πρίτανη των Αποστόλων, στον κορυφαίο μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, στον Απόστολο των Εθνών Παύλο. Και τον ερώτησαν ποιον ακολουθήσουμε. Άλλοι ακολουθούν εσένα Παύλε, άλλοι ακολουθούν τον Κυφά, άλλοι ακολουθούν τον Απολό. Ποιον ακολουθήσουμε, ποιος από όλους είναι ο σωστός? Όμως απήντησε ότι ούτε ο Παύλος, ούτε ο Κυφάς, ούτε ο Απολός σταυρώθηκε για τη δική σας σωτηρία. Όλοι όσοι ακολουθείτε ή τον Παύλο, ή τον Κυφά, ή τον Απολό, είστε Εκκλησία του Χριστού. Εγώ συμφωνώ μαζί σας αυτό. Ναι. Το πρόβλημα είναι όμως αλλού. Ότι αν υπάρχει κάποιος πιστός του Παλαιού Ημερολογίου που πηγαίνει στην Εκκλησία του Χριστοστόμου, έτσι. Μάλιστα. Και υπάρχει κάποιος άλλος πιστός του Παλαιού Ημερολογίου που πηγαίνει στην Εκκλησία, εν πάση του Μαρθαίου, του Αυξεντίου, δεν ξέρω πιανού. Υπάρχει και διαχωρισμός, υπάρχει μίσος μεταξύ σας. Δεν υπάρχει μίσος, υπάρχουν διοικητικές διαφορές για τις οποίες ευθύνεται σαν θήτης η Εκκλησία του νέου παπικού ορθολογίου, η οποία έκανε την νεοσφορική ανταρσία, διότι αν δεν είχε κάνει την νεοσφορική ανταρσία, πάτερ μου, με αγάπη σας και με σεβασμό, το έτος 1924, δεν θα υπήρχε αυτό το οποίο σήμερα κατηγορείτε εσείς και το οποίο είναι και αυτό βέβαια ένα έντονο σημείο το καιρό. Αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Δεν νομίζετε ότι η Εκκλησία είναι θεοσύστατος οργανισμός. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως είναι και οργανισμός μελών του Χριστού, σώματος του Χριστού. Μάλιστα. Όταν ένα μέλος αποκοπεί, λοιπόν, σαπίζει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Όταν μεταξύ, εμείς ας υποθέσω, γιατί εγώ ανήκω, σας είπα, στο νέο ημερολόγιο, λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε απεκομμένοι, είμαστε εκείνοι που θα σαπίζουν. Ζεις. Το βρήκατε. Συγχωρείτε. Ναι. Να ρωτήσω. Ναι. Ζεις. Γιατί έχετε την ορθοπραξία. Έτσι. Πώς λοιπόν, εφόσον δεν έχετε την οργάνωσή σας, τα μέλη σας από κοινού, σε μία κεφαλική, είστε μεταξύ σας διαχωρισμένοι, ελπίζετε στη σωτηρία. Ναι. Μόνο και μόνο για την ορολογία. Να σας απαντήσουμε. Δεν είμαι τα αποκομμένη από την θριαμβεύουσα Εκκλησία των Ουρανών. Συνεορτάζουμε όλοι μαζί με τα ουράνια. Έτσι, μα έτσι είμαστε και όλοι μας. Όχι, δεν συνεορτάζετε. Συγγνώμη είναι εσείς. Δεν συνεορτάζετε. Συγγνώμη. Εσείς δεν συνεορτάζετε. Δεν ακολουθείτε τα νέα μέρη. Συγγνώμη, πάτε μου, νομίζω κάνετε διάλογο, όχι μονόλογο. Έτσι. Λοιπόν, μην τώρα που βγαίνει η μάσκα σας προσπαθείτε να μιλείτε κι εσείς για να μην ακουστεί η αλήθεια. Δεν συνεορτάζετε. Συγγνώμη. Δεν συνεορτάζετε με τα ουράνια, διότι εορτάζετε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. 13 μέρες πρώτης γεννήσεως του Ιησού Χριστού. Τα ουράνια δεν γιορτάζουν Χριστούγεννα τότε που γιορτάζουν οι Άγιοι Τόποι και εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός και η Βηθλεέμ, ούτε εσείς γιορτάζετε με τον Πάπα. Και όταν η Εκκλησία του Χριστού έχει νηστεία, εσείς καταναλώνετε τα πάντα. Και τον Χριστό τον γεννάτε πριν την ώρα του. Τον βαπτίζετε πριν του γεννηθεί. Η Εκκλησία, όπως ξέρετε, ναι, εξουσία του λύει και δεσμή. Ναι, πέστε μου εσείς, βάσει πίας αποφάσεως της Εκκλησίας, βάσει πίας πανοφοβόπτου συνόδου, εγκαθιδρύσετε εσείς το νέο διαβολοτέμιο το ορθολόγιο του Πάπα. Πέστε μας ποια απόφαση πανορθόδοξης ελήφθη. Και ποια πανορθόδοξης απόφαση ελήφθη κατά του Παλαιού Ημερολογίου. Για να τα ξέρουμε τα πράγματα, υπάρχει. Ίσα όλα τα πατριαρχία καταδίκασαν μετά το 1924 όλα τα πατριαρχεία με επιστολές τους και καταδίκασαν την εορτολογική και καινοτομία της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και δεν υπήρξε πανορθόδοξη ομοφωνία ως προς τη μεταρρύθμιση. Πάντε Λευτέρη, αν θέλετε να απαντήσει, πέστε μας, σας παρακαλώ πάντε αυτό που σας ρώτησα, πέστε μας βάσει ποιας πανορθοδόξου Ιερά Συνόδου εγκαταστήσατε εσείς δικτατορικό το τρόπο με την νεοσφορική ανταρσία το νέο ημερολόγιο του Πάπα Γρηγορίου. Ποια απόφαση ελήφθη από την Εκκλησία? Πατά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το νέο ημερολόγιο έγινε για λόγους οι οποίοι δεν απαντάτε. Πέστε μας, λέω, ποια απόφαση πήρε η Εκκλησία. Πού πήρε την απόφαση, είστε πότε. Από ό,τι παρακολουθώ, ναι, αφήστε να σας απαντήσω. Εγώ μπορεί να πω κάποια ιδέα. Δεν πειράζει, θα είναι εις βάρος. Περιμένουμε. Απλά αφήστε με να σας απαντήσω έτσι όπως μπορώ εγώ να σας απαντήσω. Να είναι ευλογημένο, πάτε. Έτσι δεν είναι? Να είναι ευλογημένο. Ξέρω, γνωρίζετε κάλλιστα ότι η Εκκλησία σας Σύνοδο, η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, ως Σύνοδος, όταν είχε το θέμα αλλαγής νέου ημερολογίου, αποτάθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Επειδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέτασε όλη αυτή την υπόθεση και βρήκε ότι δεν φύγεται δόγμα, διότι υπάρχει διόρθωση ημερολογίου, όχι αλλαγή. Συγγνώμη, ποιος διόρθωσε ποιον? Ποιος διόρθωσε ποιον? Το Άγιο Πνεύμα διορθώσατε. Μα το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε δια των 7 Άγιων Οικουμενικών Συνόδων. Αφήστε να ολοκληρώσω. Ναι, αλλά αφήνω να ολοκληρώνετε, αλλά να μην περνάτε παραπλανητικά μηνύματα. Δεν είναι παραπλανητικά. Σας παρακαλώ, συγγνώμη, για να δείτε πόσο άδικο έχετε, εμείς σας καλούμε εδώ να έρθετε με την απόφαση αυτή που λέτε του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εμείς να έχουμε τις αποφάσεις των Παρορθόδοξων Συνόδων. Να τις δείξουμε και στην τηλεόραση. Βάσει αυτό το οποίο λέτε, έφερα του τον τρόπο. Λοιπόν, τότε και η κληρική μας, δεν χρειάζεται να φοράει κάτι μάλλον. Είναι έτσι δεν είναι. Τότε και οι επισκόποι πρέπει να παντρεύονται. Είναι έτσι δεν είναι. Έτερο με κάτω. Αυτά ρυθμίστηκαν από τις οικουμενικές σημείες. Αυτά ρυθμίστηκαν από... Να ολοκληρώσω πάντα. Ότι η εκκλησία μας έχει την εξουσία του λύγει και δεσμή τη στιγμή. Προσέξτε τη στιγμή που δεν φύγει το δόγμα. Εφόσον το Οικουμενικό Πατριαρχείο δέχτηκε την απόφαση της Εκκλησίας τότε της Ελλάδος και απεχώρησαν αυτοί οι τρεις που απεχώρησαν, τα γνωρίζετε αυτά να μην τα λέμε. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέτε, έχει απόδειξη ότι δεν είναι αλήθεια. Φέρτε μας εδώ την απόφαση. Από εκεί βεβαίως. Εμείς θα σας φέρουμε εδώ και την Αιγύπτιο, την Οικουμενιστική του Πατριαρχείου. Και θα σας δείξουμε σε βίντεο να γίνει κάποιο zoom. Και θα μπορέσουμε να σας δείξουμε σε βίντεο να το δουν όλοι οι τηλεθεατές. Αυτό που λέτε το ξέρω αγαπητέ μου, έχω μάλιστα και το φίλημα του Ιούδα. Μάλιστα. Σε βγάλει εδώ το έργο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό πατέρα μου να λέμε την αλήθεια. Που λέτε αυτή τη στιγμή. Να λέμε την αλήθεια. Έγινε δικτατορικό το τρόπο αυτή η ιεροσφαιρική ανταρσία. Έπειτα ας το πάρουμε και διαφορετικά το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι αναιρείται την Αγία Γραφή. Μπράβο. Αν έχετε την καλοσύνη, ανοίξτε αυτή τη στιγμή, αν έχετε μπροστά στο Ιερό Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα, στίχος 12. Ανοίξτε να δείτε τι λέει. Λέει ότι ο μισθωτός ποιμήν δεν είναι ποιμένος για τον Ιησού Χριστό. Αλλά οι άρχοντες Απόστολοι λένε ότι ο μισθωτός ποιμήν, ο μισθοφόρος δηλαδή, είναι λίγος βαρύς, εργαζόμενος στην ανομία, ως της κατατρώξει τα πρόβατα. Και επειδή ο σπαμπόνιρη αλόπιξ κατατρώγει τα πρόβατα και τα αρνιά του Θεού, παραδοθίζεται ισχύρας ροφέας και μερίδες ελοπέκονες. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Μάλιστα. Μισθωτός ποιμένος είναι εκείνος ο οποίος κάποτε αποφάσισε το κράτος να δώσει ένα μισθό, να μην είναι επέτης ο κληρικός. Όχι, επέτησε ήταν εσείς Χριστάς. Πάτερ μου, επέτησε ήταν εσείς Χριστάς. Ούτε του νέου ημερολογίου. Συγγνώμη, επέτησε ήταν ο Ιησούς Χριστός. Επέτησε ήταν η έδειξη του Παναγίου Απόστολη. Επέτησε ήταν η άλλη. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Δεν γνωρίζετε το τυχεταμείο, ο Κύριος. Ήταν δημόσιος υπάλληλος ο Κύριος. Ήταν δημόσιο υπάλληλο ο κύριο. Μα δεν είπα στην ήταν τον κύριο. Ο κύριο δεν ήταν σαν κάτι που άσυπαγε. Μπράβο. Ξέρετε εσεί. Ωραία. Ξέρετε εσεί κανέναν έρδοξο και πανέμβημα Απόστολο ή κανέναν άγιο θεοφόρο πατέρα που λέμε διαπλό των Αγίων Πατέρων ημών. Έχετε εσεί αγίου θεοφόρο πατέρα του ομολογήτα. Ξέρετε έστω από αυτού του παράδοτου πατέρα δεν ήταν δημόσιο υπάλληλο μισθωτό ποινή. Ναι, πληρώνετε το κράτο. Ο κύριο λέει όσοι θέλει ο πίσω με ελθύν και καλά κάνετε και φοράτε το ημιμένο ράσο. Καλά κάνετε, έπιασα σου και όλο αυτό. Αλλά τι λέει στη συνέχεια. Όσοι θέλει ο πίσω με ελθύν, απαρνησά το εαυτόν. Όχι μόνο των μισθών, ολόκληρο τον εαυτόν τον απαρνηθεί. Απαρνησά το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού. Όχι αράτω των μισθών, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Ο Απόστολο Παύλο λέει μιμητέ μου γίνεται όπω εγώ έγινα μιμητή του Παντοκράτου Ιησού Χριστού. Πάτερ μου, αφού ξέρετε την αλήθεια, μην την κρύβετε. Μην την κρύβετε. Εργαστείτε να επιστρέψει η ασάλευτη Εκκλησία του Χριστού μας εκεί που είναι το πρώτο του σχίσματος του 24 και θα έχετε μεγάλο μισθό. Παναφέρατε ότι η αλλαγή του ερωτολογίου δεν έχει δογματικές επιπτώσεις. Ποια όμως σύνοδος λέει την αλήθεια, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων ή σύνοδος του Οικουμενιστικού Πατριαρχείου του 1920. Με τα φιλήματα του προδότη Ιούδα του Ισκαριώτου. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου λένε ότι η Εκκλησία ούκ είδεν ακρίβειαν χρόνου. Ένα μόνο είδεν, ένα μόνο γνωρίζει, την ενότητα της πίστεως. Δόγμα γάρ δογμάτων εστί η ενότηση της πίστεως. Και εδώ γυρνάτε το ερώτημα. Πώς εκδηλώνεται η ενότηση της πίστεως? Γιατί και εσείς λέτε ότι έχετε την αυτή πίστη. Η ενότηση όμως της πίστεως, που είναι δόγμα, όπως είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος, της Αγίας Παρθενίας, της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας Υπαρθένου, έτσι είναι δόγμα δογμάτων η ενότηση της πίστεως. Η οποία ενότηση της πίστεως εκδηλούνται δια της ταυτοχρόνου. Να λοιπόν ο χρόνος.
ταυτοχρόνου ομοιομόρφου και ομοιοτρόπου εορτή των ομοφόβων των Ισλαμικών εορτών. Επίσης, γιατί κόπτεστε ότι διορθώσατε το έχουμε χρέος να καλύψουμε ακόμα και τα ηθικά παραπτώματα ορισμένων κληρικών. Όπως ακριβώς κάναν τα παιδιά, όπως ακριβώς κάναν τα παιδιά του Νόε προς τον πατέρα τους. Αμήν, αμήν, αμήν. Καλή μετάνοια και καλό παράδεισο και καλό μαρτύριο, καλή ομολογία για όλο το ελληνορθόδοξο έθνος μας, διότι κινδυνεύουμε, κρούμε το καμπανάκι του κινδύνου. Μετάνοια χρειάζεται, επιστροφή στις ρίζες μας. Οι εχθροί καροδοκούν. Περνάμε στην άλλη φωνή σας. Σας ακούμε, ορίστε. Εμπρός. Ακούτε πάντα. Σας ακούμε, ο Θεός με τιμών. Εδώ στην Μητρόπολη Νέα Σμύρνης, ο Μητροπολίτης έχει κλείσει, έχει κάποια διένεξη με τον Δήμαρχο του Παλαιού Χαλήρου και έχει κλείσει και δεν επιτρέπει σε παπάδες να γίνονται μνημόσυνα κτλ. Τρισάγια κτλ. Πώς το σχολιάζεται? Δεν επιτρέπει ο Μητροπολίτης να γίνονται μνημόσυνα? Δεν επιτρέπει να υπάρχουν ιερείς εκεί, να μπορούν να γίνουν τρισάγια κλπ. Σε ναούς, ιερούς ναούς. Στο νεκροταφείο Νέας Μύρνης. Α, στο... εσύ, στα κημητήρια πέστε. Είναι ο καυγάς για το πάπλωμα. Όπως ο κόσμος τύχθη. Το σχολιάζεται. Φυσικά, αυτό πρώτη φορά το ακούμε και είναι και αυτό ένα έντονο σημείο των καιρών. Και παρακαλώ πολύ όμως θα πρέπει να το χαστεί, διότι ο κόσμος δεν θέλει που πηγαίνει να κάνει ένα τρισάγιδι και πρέπει να καλέσει τη Νέα Σμύρνη, τη Μητρόπολη για να τη διαθέσει παπά. Μάλιστα. Ένα ραντεβού για να πάει να κάνει ένα τρισάκι. Μάλιστα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει? Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Και καλά κάνατε και μας το είπατε και ευχόμεθα να το κατανοήσουν αυτό εκείνοι οι οποίοι... Με τον Δήμαρχο μπορεί να είναι διένεξη. Ο κόσμος όμως δεν θέλει. Οι Χριστιανοί δεν θέλουν. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Πρόκειται για τον αρχιεπίσκοπο. Να μην κάνουμε σαν την παροιμία που λέει φταίει το σαμάρι και χτυπάμε το γομάρι. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εμείς ευχαριστούμε που πήρατε μέρος στη ζωντανή αυτή εκπομπή σας και καλά κάνετε και είπατε αυτό. Ας το ακούσουν οι αρμόδιοι και ας κάνουν τα θεάρεστα. Εμείς ευχαριστούμε. Ο Θεός με θυμών και ο Δής καθυμών. Αγαπητοί μας τηλεθεατέ, επειδή είναι συγκινητική η συμμετοχή σας στον αέρα, δεν προλαβαίνουμε εμείς την ανάσα να πάρουμε και να απαντήσουμε σε καυτά ερωτήματα δικά σας, για να μην αδικούμε εσάς που περιμένετε. Γι' αυτό ευθύς αμέσως σας ακούμε. Ορίστε. Ορίστε, ομιλείτε. Ναι, μιλάτε. Με εσάς. Ευλογείτε, πατέρα. Ο Κύριος ο Παντοκράτορα μας ευλογεί. Φέρτε τον παπά αυτόν, γιατί τον δεν τον λέω ιερέα. Γιατί είναι παπάς. Και όχι ιερέας. Παπάς εκ του πάπα δηλαδή λέτε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Φέρτε το εξής. Ότι ο νεοτερισμός τι επέφερε στα εξής. Ο νεοτερισμός τι επέφερε. Ανέτρεψε όλο το καθεστώς της θυσίας. Μάλιστα. Των ομοιόμορφων, εορτασμών, κυριοποδρομίων, ακολουθιών, νηστιών, πασχαλίων και άλλων τυπικών διατάξεων της θυσίας. Μάλιστα. Ιδρυθένει στη βάση του Ιλιανού ημερολογίου, με το οποίο συνδέεται αποσπάστο, συνδέεται το εορτολόγιο της θυσίας. Ακριβώς, το αιώνιο, το αστρονόμων ουδεόμενο. Απόστο και τελευταίος Άγιος Νεκτάριος εκοιμήθησαν όλοι με το πάτριο ημερολόγιο. Ακριβώς. Εάν λοιπόν το ημερολόγιο αυτό δεν έγινε κατά αυτούς ποσόν, τότε λοιπόν λένε και ποσό βάπτισμα κυρίως μου, σαν ηγέχητο. Και όχι οι πατέρες οι οποίοι εκοιμήθησαν με το πάτριο εορτολόγιο. Ο νεοτερισμός είναι προσέχουσε στο δόγμα της ενότητας. Δόγμα των πάντων εκεί ενότης. Ακριβώς. Και στον αυτού σε αντωνοματίσου, μου σε δοκάσει να όσοι καθώς εμείς ένες με. Ακριβώς. Ή να όσοι ένες βέβαια. Αυτό που σημαίνει αυθεντική περιπίστω την ασκαλία, η οποία εκφράζεται από τις 7 οικονομικές συνόδους και 11 οικονομικά σου. Δογματική τρεμπέλα 1978. Η ενότηση της εκκλησίας, η πραγματική δηλαδή, είναι δόγμα δογμάτων. Είναι ουσιώδης για την όχι ύπαρξη της εκκλησίας, ούτως ώστε ερωμένη της ενότητος, έρεται, καταστρέφεται αυτή τάση η εκκλησία. Βλέπει η βιβλία των Ορθόδοξων
Ακριβώς. Πραγματική αντρούσα αν δούνε. Ακριβώς. Το θεολόγο, β' έκδοση σελίδα 274. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, όχι στις λειτουργίες και στις προσευχές με τον Δαλάη Λάμα, με τους καπνίζοντες ερυθροδέρμους μαύρους, με τις ιέρες του Σατανά, ναι, στην Καμπέρα, στην Ασίζη, στην Ουψάλα κτλ. Επιτρέπετε. Συνεχίστε. Ακριβώς. Ακριβώς. Η τήρηση της αυτής λατρείας είναι γνώρισμα και στοιχείο της ενότητας της πίστεως. Πάει Ανδρούτσος στο δαπανική έμπνευμα και συμφώνως με τον πεντηκοστό έκτον κανόνα της θέσης Οικουμενικής Συνόδου σε 1970, η Οικουμενική Συνόδου θεωρείται ότι σύμπαντα η θυσία του Χριστού, η οποία βρίσκεται σε όλη την Οικουμένη, πρέπει να φυλά την μία και την αυτήν τάξη, και όσοι κληρικοί δεν φυλάτων καθαίρονται, και όσοι λαϊκοί αφορίζονται. Ακριβώς. Μάλιστα. Το Πάσχα θέμα που κυμαίνεται από το σημείο μαρτύρου μέχρι το Πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Πίσω από τα Αγγέλιο, κύριοι παπάδες και τις γυμνιέρες. Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως για την καυτή ομολογία που κάνετε. Να σας δω, Ρευτέ, το όνομά σου ξέχασα. Σπυρίδων. Σπυρίδων, θα σας πω το όνομά μου. Υπήρξε ο ιερέας 15 χρόνια τη δημοκρατούς θυσίας. Μάλιστα. Τέρμας και παντικής θυσίας. Μάλιστα. Κάνατε ό,τι έκανε ο πατήρ Δημαράς. Λοιπόν, ο Νικόλαος. Λοιπόν, ναι. Εκείνο που με έκανε εμένα να γύρισα το πάτρι να λέω και όλα τα άλλα, βάσει του Ιού και τα Γιούλια και τα λοιπά, καταστρακάγησανε και ισοπαίδωσαν τα πάντα, αλλά με περισσότερο με όθησε να γυρίσω με το πάτρι το θέμα του Πασχαλίου. Μάλιστα. Νηστεία των Ενδόξων και Πανηθήμων Αποστόλων κατά αυτόν τον τρόπο. Έχετε δίκιο. Και με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναδείξουμε εμείς. Να συζητήσετε και στα θέματα σας περισσότερο, να ασχοληθείτε περισσότερο και με τη στιγμή και το θέμα της απόντησης ηλεκτρονικής που είναι το πλέον θέμα. Καυτό θέμα, ναι. Αλλά περισσότερο το θέμα του ημερολογίου. Συζητήσετε με τη γλώσσα την πύρινη που έχετε και με τα δίδεσαι το ξέρω όλο το ασφαλή και πάτε που σας έκαμαρα. Με την ευλογία σας, πάτερ μου. Μάλιστα, εξαιρετικοί άνθρωποι του Θεού. Ναι, ναι. Έστω για Θεού και την κοιμαϊκία. Δείχε το πιστό και φοβάκι την βία και το τελευταίο βίο πρέπει να το πάρετε ορθοδοξία που την ελληνάτη. Μάλιστα. Η σαμπρός που μπορεί να δώσει
Μάλιστα. Αν μου επιτρέπει η αγάπη σας. Αγίων εικόνων. Μάλιστα. Ναι, δεν καταλαβαίνω ακριβώς περί τίνος πρόκειται, αλλά εμείς αποδεχόμεθα τις ιερές εικόνες και προσκυνούμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Αυτό εννοείται. Ναι, αυτό. Αλλά δεν είχατε πρόσθεση την απάντηση και είχατε σταματήσει για λίγο και όλο. Ναι, ξέρετε, βρισκόμεθα πολλές φορές στην αδυναμία να απαντήσουμε, διότι μόλις κάνει κάποιος ένα ερώτημα, αυτομάτως άλλος παίρνει τηλέφωνο. Οπότε δεν θέλουμε να αδικούμε τον άλλον να περιμένει ποτέ να απαντήσουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Αν λοιπόν η εικόνα είναι είδωλο και ρωτώ την αγάπη. Όπα και της βαστινίας. Ακριβώς. Έτσι είναι. Εξάλλου το είδωλο έχει σχέση με κάτι ανύπαρκτο. Ενώ η εικόνα έχει σχέση με κάτι υπαρκτό. Το οποίο υπαρκτό εικονίζεται. Πατέρα Ελευθέρη και αδερφέ Σπυρίδων, ο Άγιος να σας ευχηθεί το έργο, να σας φωτίζει, να σας οπλίζει, να σας θωρακίζει. Αμήν, με την Αγία Ευχή σας. Να δεχτείτε πολλά βέλη. Ήδη δεχόμεθα. Αλλά και δεν ξέρω αν θα μείνετε για πολύ εκεί στο κανάλι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καυτή ομολογία της Ορθοδόξης Χριστιανικής Πίστης την οποία κάνατε και εμείς δίνουμε μία ευχή προς ολόκληρο το κλήρο που ακολουθεί το νέο ημερολόγιο του Πάπα Γρηγορίου να ακολουθήσει το Άγιο Παράδειγμά σας. Όπως εσείς εγκαταλείψατε εκείνο το σκάφος του επαράτου παποοικουμενισμού στον οποίο ανήκει το νέο διαβολοεφεύρετο ορθολόγιο του Πάπα και μπήκατε στην κυβωτό του Νόε, τη σύγχρονη κυβωτό του Νόε που είναι η Αγία Πατροπαράδοξη Ορθοδοξία μας, έτσι όλοι οι κληρικοί του νέου κακοδόξου παπικού ορτολογίου, όλοι οι μισθοφόροι ποιμένες, να γίνουν ποιμένες του Ιησού Χριστού για να οδηγήσουν την Αγία Πατρίδα μας εις την οδό της σωτηρίας, διότι η πατρίδα μας κινδυνεύει. Ναι, κάναμε τέτοια θέματα. Ο πατήρ του ψεύδους. Σαν αυτή πρώτη να καλευρίζει. Οπότε ακούω τον εκεί. Το προπό, το λόγο και όλα τα ισό. Λοιπόν, αναφέρει τον ανθρώπου σαν αφηγή και κάνει πτήση κεφάλου και εκμεταλλεύεται τον αφηγή κόσμο. Λοιπόν, το δεσμή και γίνει τότε μόνο ιερέ. Αυτή είναι η θέση και ο πιο άσχημο ιερέ, το πιο φτωχό. Ο πιο αντίστοιχο από να πάρει τηλέφωνο σε πίεση μέσα στην κεντρικά υπήρχε και με σίγουρα γιατί μα λέει πολλέ φορέ αυτό είναι, δεν είναι σωστό ιερέ. Όχι. Αρκεί να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Διότι αν δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, όσα ράσα και αν φοράει, ιερεύς δεν είναι. Έπεσε γραμμή νομίζω του ευλογημένου αυτού πατρός. Ζει Κύριος ο Θεός ημών, αγαπητοί μας τηλεθεατέ. Χαίρονται και αγάλλονται οι ουρανοί όταν σήμερα επίγειοι άγγελοι κάνουν τέτοιες καυτές ομολογίες και ακούγεται η φωνή αυτή η αγγελική σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό ο οποίος έχει τα αυτιά του ανοιχτά.
Περνάμε στην άλλη φωνή για να μην αντικούμε τον άλλον τηλεθεατή που περιμένει. Ορίστε. Ναι, ομιλείτε. Φωνάξτε λίγο, δεν ακούγεστε. Μάλιστα. Κύριος Αθώας Σιμών. Θα υπάρχουν γνήσιοι στρατιώτες του Χριστού μας μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Είμαι. Γι' αυτό λέμε ότι εδώ στην πατρίδα μας, στην πατρίδα των ηρώων, των Αγίων και των Μαρτύρων, δεν θα περάσει ο τρομονόμος Έγκαιρ. Εμείς δεν θα προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο. Εμείς δεν θα προδώσουμε σαν τον προδότη Ιούδα τον Ισκαριώτη τον Χριστό μας. Αλλά θα κλείσουμε μέσα στην καρδιά μας δύο πράγματα. Πρώτα τον Χριστό και μετά την Ελλάδα. Μάλιστα. Ζει ο Θεός. Ζει Κύριος ο Θεός ημών. Πρέπει να έχουμε φλόγα πύρινη σαν την πίστη του προφήτου Ηλιού, ο οποίος υπάρχει με πύρινον άρμα στον ουρανό, το οποίο πύρινον άρμα συμβολίζει την πύρινη φλόγα πίστης. Να πάω στην Παναγία αυτές τις τρέλες και ήμουνα επίτροπος 22 χρόνια στην κίνηση της Ελλάδας. Και αν πάνε πάλι και σε αυτό πάλι θα πάω να δουλέψω στην Παναγία. Στον Κολονό. Όχι εδώ, στα Ταμπούρια. Α, στα Ταμπούρια. Μάλιστα, αγαπητέ ομολογητά, δεν ξέρω το όνομά σας, αλλά σας ονομάζω ομολογητά, διότι κάνετε μια καυτή ομολογία της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεώς σας. Μ' ακούτε? Ναι, ακούω. Και να έχετε υπόψη σας, όπως και όλοι μας πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι εντός ολίγου... Θα είμαστε έτοιμοι να πάμε στην συγκέντρωση. Μπράβο. Και προσεχώς, δυστυχώς δεν θα μπορούμε να κάνουμε ομολογία διαστόματος, αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε ομολογία διέματος. Να μαρτυρήσουμε, κύριε, να μαρτυρήσουμε για το όνομά του. Τρεις ευλογημένοι να είναι η ώρα και η στιγμή εκείνη με τη χάρη του Παναγίου Ζωοποιού και Τελεταρχικού Πνεύματος. Αμήν, Παναγία μου, αμήν, αμήν, αμήν. Χαίρε, ευλογημένε άνθρωποι του Θεού. Οι ουρανοί αγάλλονται, αγαπητοί μας τηλεθεατές, όταν τα έσχατα αυτά χρόνια ακούγονται τέτοιες ευλογημένες ομολογιακές αρχαγγελικές ή αγγελικές φωνές. Περνάμε στην άλλη φωνή σας. Ναι. Σας ακούω, ορίστε. Καλογείτε. Ο Κύριος Επαντοκράτορ. Εννοώ στον Γέροντα, γιατί είμαι και εγώ Γέροντας. Μάλιστα. Παράξη. Μια παράξη. Αν πιάνε τα θεία τόσο εύκολα ευλογημένες χριστιανές, είτε με το παλαιό είτε με το καινούργιο, τον ίδιο Θεό. Ας προζόμαστε όλοι, έτσι είναι, τη τριαδική θεότητα. Είμαι γέροντας κι εγώ και λέω, τη τριαδική θεότητα. Συγγνώμη, όταν λέτε ότι είστε γέροντας, τι εννοείτε, ότι είστε κληρικός? Όχι. Ορίστε. Με τον νέο κληρικός. Ναι. Αγαπητέ... μια στιγμή. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να μην πάμε τόσο μακριά στο 1500, στο 1700, να έρθουμε στη 1920 του Αγίου Μεγαλομάντρος και Θαυμάτουγου. Νεκτάριου. Μάλιστα. Τι το Άγιο Νεκτάριος, πριν ξεψυγήσει ο Βουκανάς, είπε δύο λόγια είπε. Αδέρφια, μη φύγετε από το ημερολόγιο. Όχι, όχι, είπε το αντίθετο. Μην ψεύδεστε ασυστόλος. Μην φύγετε από την Εκκλησία του Χριστού και πάτε με τον Πάπα, είπε. Μη διαστρεβλώνετε την αλήθεια. Διότι αν έλεγε τέτοιο που λέτε εσείς και θα σας τιμωρήσει ο Άγιος Νεκτάριος, ο Θεοτουργός, για αυτό που λέτε. Ακούστε. Λοιπόν, αν έλεγε τέτοιο πράγμα, δεν θα το καθηγίαζε ο Πανάγαθος και της Άγιος Θεός. Ακούστε, κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν έχετε διαβάσει το φόρτο βίο. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω, δεν έχετε διαβάσει το βίο του. Τον έχουμε διαβάσει το βίο του και έχουμε διαβάσει και τι έγινε στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας όταν πήγε. Και μου έτσι η Μαγδαλία. Γιατί δεν στρεβλώνετε τις αλήθειες, τις Αγίες Μαγδαληνίες από την Αλεξανδρούπολη? Δεν ξέρουμε καμία Μαγδαληνή Αλεξανδρούπολης, ξέρουμε όμως μία Μαγδαληνή Κοζάνης. Α, τι Κοζάνη, συγγνώμη, είπα Αλεξανδρούπολη και είναι Κοζάνη, συγγνώμη, τι είναι? Μία βλάσιμη. Είναι βλάσιμη? Βεβαίως. Παραδέχεστε? Βεβαίως. Γιατί δεν αφήνετε, εσείς φύγετε μέσα στο κουτί και λέει αφίστολα. Δεν βγαίνει. Δεν, όχι, όχι, όχι. Εμείς καταδικάζουμε αυτή την παγίδα της. Ακούστε, ναι. Είμαστε αδέρφια. Δεν κάνω καμία
παλαιό. Μικρότερη ηλικία, σέβομαι αυτά που λέτε. Πριν όμως, διαβάζω τον πατέρα τα βιβλία, είτε με το παλαιό, είτε με τον νέο μεγανόνα, εγώ αυτά διαβάζω λοιπόν. Και αυτά λέω στον κόσμο. Εάν κάνω λάθος, ελάτε κάπου να με βρείτε. Ναι, αφήστε μας. Εγώ, πού να σας βρούμε. Ναι, πού να σας βρούμε, σε καφενείο, τι δουλειά έχετε εσείς, κύριε Πασχαλή. Δεν υπάρχει ούτε πάση καφενεία. Ναι. Μια παραγωγή έβαλα. Μάλιστα. Εάν την κάπου να με βρείτε. Πού μπορούμε να σας βρούμε. Θα μην πω το σπίτι μου. Ναι, αφήστε μας κάποιος. Θα μην πω το σπίτι μου. Αφήστε μας κάπου να είμαστε πιο μόνοι. Ναι, αλλά πού να σας βρούμε. Αφήστε μας. Θα σας δώσω εγώ ένα τηλέφωνο. Να είναι προκειμένο. 2843. 654. 654. 654. Μετά 6 το απόγευμα. Μάλιστα. Εκεί. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψει όμως η αγάπη σας να κάνω κάτι. Αγάπη στον Κύριο. Ναι. Να κάνω κάτι το οποίο θα έχει μεγάλη σημασία και θα βοηθήσει τόσο εσάς όσο και όλους τους αγαπητούς μας τηλεθεατάς. Να δώσω για λίγα λεπτά το λόγο στον εκλεκτό δούλο του Θεού, στον επίγειο άγγελο, τον πατέρα Ελευθέριο, και να μου επιτρέψει αγάπη σας. Ναι, για δευτερόλεπτα να σηκωθώ από τη θέση αυτή για να δώσω στο κοντρόλ μία βιντεοκασέτα ενός λεπτού για να μιλήσουν τα μάτια τα δικά σας, όχι το στόμα το δικό μου. Και μου δείχνει τη βιντεοκασέτα της απάντησης, σας παρακαλώ. Όχι. Δεν μου το δείχνει, το έχει δει όλη η Ελλάδα. Ναι, όχι. Ναι, θα το δείτε, όχι. Ναι, θα το δείτε και αν νομίζετε ότι κάπου υπάρχει απάτη, να πάρετε τηλέφωνο να το διαψεύσετε. Έχω την ευθύνη αυτού που δείχνουμε. Συγχωρέστε με λίγο, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες πιστών. Παραπητέ Πάτερ, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες πιστών οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι ο Άγιος Νεκτάριος ρητά έδωσε γραμμή στις μοναχές του, στο μοναστήρι στην Αίγινα, έδωσε ρητά εντολή. Προγνωρίζοντας τις ζυμώσεις που γινόταν, τις οικουμενιστικές ζυμώσεις που γινόταν στο Πατριαρχείο και στην Εκκλησία της Ελλάδος, προγνωρίζοντας ότι είναι έτοιμοι να κάνουν το πραξικόπημα του νέου ορτολογίου, να εισάγουν το παπικό ορτολόγιο στην Εκκλησία με σκοπό τη σταδιακή ένωση τους με τους παπικούς στα πλαίσια της οικουμενικής κινήσεως της Παγκόσμιας Εκκλησίας του Οικουμενισμού του Αντιχρίστου, τα γνώριζε πολύ καλά αυτά ο Άγιος και έδωσε ρητή εντολή στις μοναχές να μην ξεφύγουν από το ορτολόγιο, από το αιώνιο ορτολόγιο των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, από το ορτολόγιο της Εκκλησίας του Χριστού. Αγαπητέ, και να μην ακολουθήσουν το νέο παπικό ορτολόγιο. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες πιστών. Ένα λεπτάκι, μπορώ να ζητήσω μια χάρη. Έχετε την καλοσύνη να περιμένετε στη γραμμή, πως δεν μπορέσετε να ξαναβγάλετε γραμμή, για να δείτε αυτό το βίντεο και να δείτε τι έχετε να πείτε. Ένας λεπτού είναι. Ναι, παρακαλώ το κοντρόλ να περάσει στο συγκλονιστικό αυτό το ντοκουμέντο για να μιλήσουν τα μάτια μας προς αυτό τον αγαπητό τηλεθεατή. Όντως, η πτώση των Ορθοδόξων Οικουμενιστών είναι μεγάλη. Και αυτή η πτώση τους εκτελείται εν προσευχή και λατρεία. Και κανονική παράδοση των Αγίων Πατέρων. Απεκόπησαν της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας και ήδη διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στους διαθρησκευτικούς διαλόγους. Ιωάννης Παύλος Ιερτέρ και της καταρχών Εκκλησίας υπό την ηγεσία της Συστάσης και της περιμάς αδελφής της Ατέρας και
καρδινάδιε κύριε Τάκη. Και όμως, οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστέ, αντί να τους καλέσουν σε μετάνοια και επιστροφή, θεωρούν αδελφή εκκλησία. Now that you have purified your soul by your obedience to the truth, so that you can love my brothers in sincerity, love one another deeply from the heart. Οι φιλοκτέτες πατρώας ευθελίας να έχουν σχέση και κοινωνία με τους Ορθοδόξους Οικουμενιστάς της Ασσίζης και της Καμπέρας. Και να δέχονται από κοινού τις ευλογίες του Φαναρίου και του Βατικανού. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, είδατε με τα μάτια σας τα φυγήματα του προδότου Ιούδα του Ισκαριώτου. Λοιπόν, ο πατήρ, ο οποίος ακολουθεί τον Πάπα Βαρθολομαίο, είναι στη γραμμή να δούμε τι έχει να πει για αυτά τα οποία είδε με τα μάτια του. Ακούστε. Σας ακούμε. Οπωσδήποτε, δεν το παραδέχομαι, αλλά πήγε να γίνει μια συμφιλίωση, νομίζω, μεταξύ Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας, να ενώσουμε τις δύο εκκλησίες να γίνει μία και ομοσπονδία. Συμφωνείτε? Όχι. Τον αποκάλεσε με το φίλημα του Ιούδα τον αβάπτιστο καρδινάλιο του Πάπα, σεβασμιότατο αδελφό, ημέτωρο αδελφό. Συγγνώμη, εσείς δέχεστε αυτό που είπε ο Ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που είπε τον Πάπα να καταράσετε, διότι αυτός θα είναι αιτιόλο των μεγάλων δεινών. Απορρίπτεται τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ωραία. Απορρίπτεται τον πρίτανη της Ορθοδοξίας μας, τον Άγιο Μάρκο, τον Εφέσου, τον Ευγενικό, ο οποίος λέει να φεύγετε από τον Πάπα και από τους παπικούς, όπως φεύγετε από τα πίδια για να μην σας τσιμπήσουν και όπως φεύγετε από τη φωτιά για να μην καείτε. Μα ήδη το κάνουμε και αγαπητέ και Σπυρίδωνα Κωνσταντίνε το όνομά σας. Σπυρίδωνα Μαρτωλό. Σπυρίδωνα, ας το Μαρτωλό Μαρτωλή μας πάλι γέροντα. Λοιπόν, ευλογείτε και πάλι γέροντα δίπλα σας, να ακούσετε ένα πράγμα. Όταν και ψήσει είπα για όχι νεκτάρι, μην εξηγήσει, πες τον Ευαγγελισμό, είπε πέντε λόγια. Μην λέτε τέτοια βλάστημα λόγια για τον Άγιο Νεκτάριο. Λοιπόν, μην κατηγορείτε τον Άγιο Νεκτάριο, τον Ενεγίνη και τον Μεταπόλωστο Θαυματουργό, διότι φοβούμαι πολύ ότι θα σας τιμωρήσει. Ο Άγιος Νεκτάριος. Ο ίδιος Άγιος, επειδή τον κατηγορείτε δημοσίως και αγρίως και βανάψως. Και το συκοφαντείτε. Τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί είμαι στη χάρη του μέσα. Αν είστε στη χάρη του, δεν πρέπει να τον κατηγορείτε για οικουμενιστή, διότι έκανε μεγάλο αγώνα κατά του επαράτοπου οικουμενισμού, υπέστη διωγμούς από το Πατριαρχείο εις το οποίο ήταν, διότι ανθίστατο στα σκοτεινά και καταχθόνια σχέδια του οικουμενιστού Πατριάρχου στον οποίο ευρίσκεται. Θέλετε να είναι έτσι όλα τα πράγματα που σταλέτε. Έτσι είναι. Έτσι. Γι' αυτό τον τίμησα ο Πανάγιος Αγίος Θεός. Πρέπει να είναι τόσο αδιάβαστος. Και σας παρακαλώ να διαβάσετε τα συγγράμματά του. Τι έχει γράψει κατά του Αντιχρίστου Πάπα και των παπικών. Να διαβάσετε τα συγγράμματά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να γίνει μόνο η λέξη γιατί να γινόμαστε διχασμένοι και οι δύο. Μπράβο. Γιατί λοιπόν εσείς διχάσατε και σκίσατε τον άραφο γειτόνα του Χριστού μας το έτος 1924 για το μισθό. Γιατί προβάσατε τον Χριστό. Το Χριστό και το Χριστό. Για την ένωση με τον Πάπα. Για να ενωθείτε με τον Πάπα. Προτιμήσετε να αποχωριστείτε από τον Χριστό και να ενωθείτε με τον Πάπα όπως το είδατε. Σας είπα, κανείς δεν είπε ότι ο Χριστός ήταν τιάνος. Απλώς ο ιερός έγινε δημόσιος υπάλληλος για να... Μπράβο. Για να αποδείξει ότι δεν είναι λειτουργός του ύψης του. Γι' αυτό έγινε. Διότι το Ιερό Ευαγγέλιο δια του στόματος του Ιησού Χριστού λέει ότι ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν. Όχι μόνο το μισθό, ολόκληρο τον εαυτό και τη μάνα που τον γέννησε ακόμη πρέπει να μιλθεί αυτός που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό. Και αράτω των σταυρών αυτού, όχι των μισθών, των σταυρών και ακολουθεί τον. Όχι κούρσες, λεμουζίνες, σβέρκους κοντρούς, παχές σκυλιές, τράπεζες κτλ. Και μάτια εγκατάσταση.
επίσης προϋπόθεση για την έννοια.
τον ιερέα όταν δεν σου πάει μεταδότηση ή να πει τους έπρεπε γιατρούς ούτε της βασιλείας του Πεσεντέρου. Επόμενος λοιπόν ο πρεσβύτερος Αγίου του Πρεσβυτέρας να ακολουθήσει στο λερό την άλλη στην Ελληνική Αγραφή και να επιστρέψει και να γίνει από τον παράδειγμα του Σέμα. Να πάψει να είναι ραστοφόρος δημόσιας υπάλληλος. Αυτό εδώ πέρα τον επεξεργαστή. Να είναι τετάρια. Μάλιστα, και όλα τα ιδιαίτερα είναι αυτό. Έχουμε πολλούς Αγίους στρατιώτες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μάλιστα. Να τους βλέπω. Γιατί ακούγεται μια φωνή, την οποία προσπαθούν να την πούν. Μάλιστα. Όλοι, με όλα τα μέσα, με μια τηλεόραση, με σημείς, με τα μάτια. Μάλιστα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα, έχετε απόλυτα δίκιο. Μάλιστα. Έχετε δίκιο και πραγματικά όσοι καταφεύγουν στο καζίνο ήδη εμπουσίως με τη θέτησή τους, δηλαδή παίρνουν το χάραγμα του θηρίου της Ενάς Αποκαλύψεως. Πάρω την ηλεκτρονική κάρτα 666, στην οποία είναι καταχωρημένη τόσο... Μάλιστα. Και αγαπητέ μου τηλεφωνικά, για να αποδειχθεί πόσο ο Πανάγαθος και της Άγιος Θεός ενεργεί προς το συμφέρον ημών και πόσο ευαρεστούν την ουρανή από αυτή την ορθοδοξόρικη εκπομπή, σας κάνουμε μια βαρισίματη ανακοίνωση η οποία είναι προς τιμή του τηλεοπτικού καναλιού K40, το οποίο σας προσφέρει με πολύ αγάπη αυτή την ελληνοορθοδοξότατη εκπομπή. Σήμερα το τηλεοπτικό κανάλι με πολύ αγάπη μας δίνει εκπομπή 5 έως 10 το απόγευμα. Από την 5η απογευματινή μέχρι την 10η νυχτερινή ώρα θα είμαστε και πάλι σε ζωντανή επικοινωνία μαζί σας, διότι τώρα στις 2 η ώρα πρέπει να διακόψουμε την εκπομπή για να παρουσιάσει άλλο πρόγραμμα το κανάλι. 5 με 10 λοιπόν σήμερα το απόγευμα θα είμαστε σε ζωντανή επικοινωνία μαζί σας. Άστε καλά, θα ξαναπάρω να πούμε για ευχαριστούμε αγαπητέ μας τηλεφωνικά και επόμενα όπως είστε στρατιώτης του κράτους να είστε πρώτα γενναίος στρατιώτης και υποβασιλέως και πανερχιερέως Ιησού Χριστού. Δεν κάνουμε για πολλοί στρατιώτες του κράτους γιατί μόλις μας πούνε να πάρουμε τα αυτοκίνητα. Ακριβώς, διότι το στράτευμα της Αμερικής ήδη πήρε το χάρο να το δημιουργήσει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Έχει πάρει κάρτες, το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, έχει πάρει κάρτες με το πάρκο και το μικροσίτ. Εάν έχετε την καλωσία... και πολλοί στρατιωτικοί Αμερικανοί το αρνήθηκαν όπως το προαναφέραμε και γι' αυτό ξεκινάει αυτός ο κύκλος του διώξεων. Και δεν το πήραν οι αθλητές μας, το πήραν την αθλητά. Μάλιστα. Εάν έχετε την καλωσία και την πρόληση, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 34 60 565 για να αφήσετε το νούμερό σας, να έχουμε και μια προσωπική επικοινωνία αν το θέλετε, γιατί σας βλέπουμε γενναίος στρατιώτης του Χριστού μας. Διστακτικό πολύ, γιατί δεν ξέρω με τι έχουμε να κάνουμε. Τέλος. Πώς είπατε, 34 60 565. Ναι, 34 60 565, αν δεν θέλετε να δώσετε το νούμερό σας, μόλις τελειώσει η εκπομπή περίπου σε ένα 20 λεπτό, πάρε τηλέφωνο, να τα βγούμε. Ζήτηρος ο Θεός μας. Το κυρίο δεν πάμε. Αγαπητοί μας τηλεκρατέ, είναι συγκινητική η συνεκτική σας, γι' αυτό περνάμε αυτής αμέσως στην άλλη φωνή σας. Καλά σας. Γεια σας. Κάτα. Δώσε την Αγία Τριάδα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Και εγώ πρώτη φορά βλέπω την εκπομπή. Τώρα δεν άνοιξα το τέτοιο σας σήμερα. Μάλιστα. Στις 5 με 10 το απόγευμα θα έχουμε πάλι ζωντανή εκπομπή. Ναι, θα ήθελα οπωσδήποτε να αναφερθείτε στις αφότητες και ελπίζω, όπως άκουσα και πριν, να μην τιμωρήσει ο Άγιος Νεκτάριος τον ιερέα, γιατί άμα τον τιμωρήσει, θα τιμωρεί πολύ σκληρά. Έχουμε δει και άλλες τιμωρίες παρακολουθώντα και καλύτερα να μην γίνει, ας το συγχωρέσει καλύτερα παρά να τιμωρήσει. Καλύτερα να μετανοήσει παρά να κάνει αυτό που έκανε. Σίγουρα. Να συμπαθήσει δυσφημιστικά. Όπως κάνει μια αρκούδα της Κοζάνης που λέγεται Μαγκαβαλινή. Ναι. Ίσως δεν ήξερε τι έλεγε ο ιερέας αυτός. Και πάλι ήθελα να πω, ο ιερέας που πήρε πριν,
πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και συγχαίρουμε ακόμη μία φορά τον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος σαν επίγειος άγγελος πήρε μέρος σε αυτή τη ζωντανή εκπομπή και έκανε τόσο καλή ενημέρωση και τόσο καυτή ομολογία θυσίας του δόξου της ελληνικής πίστεως. Ναι, μόλις 18 ετών. Μάλιστα. Και πηγαίνω στην εκκλησία και τον ακούω πάρα πολλές φορές και μου αρέσει πολύ να τον ακούω, γιατί το κλείσμα του και αυτά που λέει είναι σμίγουν ακριβώς το ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Ακριβώς. Στην Αγία Παρασκευή πηγαίνετε. Βεβαίως. Μάλιστα. Ναι, το λένε και εμείς όσοι θέλουν να ακούσουν ένα φλογερό κήρυγμα από τον φλογερό αυτό μαχητή της Αγίας Πρωτοπαράδοσης Ορθοδοξίας μας, λειτουργεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής που είναι στο Μοναστηράκι. Και ακολουθεί το Πατροπαράδοτο το Λόγιο. Ακριβώς, ακριβώς. Μπορούν όσοι θέλουν να το κάνουν και πνευματικό και τα λοιπά. Ναι, ακριβώς. Και είπατε ότι αρχίζει και στις εκπομπές μετά τα μεσάνυχτα. Όχι μετά τα μεσάνυχτα, τώρα το απόγευμα, 5 με 10. Ναι, μετά θα έρθουμε πάλι την Τετάρτη. Την Τετάρτη μετά το μεσάνυχτα. Από τις 1 η ώρα και μετά. Μάλιστα. Και το βίντεο που δείξατε με τον Πάπα, το μαθό που δείξατε με το βίντεο. Μάλιστα. Ήταν ακριβώς ότι είχε πει και ο Άγιος Κοσμάς εντολός. Πώς γίνεται οι ημερολογίτε να αρνούνται αυτά που λέτε με το Άγιος Κοσμάς. Ακριβώς. Και αυτό, αφενός δεν προσδόξαμε τις Αγίου Θεού, αφετέρου δεν προσμετάνια και σωτηρία των αμαρτωλών ψυχών ημών. Διότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να το ήξεραν αυτό και να βρίσκονται πλάγι. Να το δούνε και αν θέλουν να συνεχίσουν να ζουν στην πλάγι, είναι δικαιωμά τους. Μα πώς και να το δουν, μα το λιγό να το Ισκαριώτη. Μα πώς γίνεται, διορίζει να ημερολογείτε που διαβάζουν και που ξέρουν κάποιους θείους Αγίων και ξέρουν αυτά που λέγεται στον κορμό του εντολές, πώς γίνεται να το αναλώσει και να μην πιστεύουν αυτό που λέει. Ακριβώς. Αν το πιστεύανε, δεν θα το κάνανε. Ακριβώς. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που πήρατε μέρος στη ζωντανή αυτή εκπομπή και όλοι μαζί να ευχαριστήσουμε πρώτα τον Πανάγιο και τις Άγιο Θεό και μετά το κανάλι του λαού, το λεβέντικο αυτό κανάλι, το K40. Το λέω με στενά λοιπόν και σας. Σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα σας. Φοβερή τι ακούγεστε.
Φάντια. Σε καταφέρει και κομμάτι σε λίγο την εκπομπή. Καλώς, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μην είναι την εκπομπή. Ευχαριστούμε προηγουμένη ψυχούρα για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε. Ναι, ευχαριστούμε το κράτο. Θα έχουμε την επικοινωνία οπωσδήποτε μαζί μου, όλες τελειώσει. Εντάξει, αφήστε το τηλέφωνο μου, γεια σας. Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας την ευλογημένη αυτή την εκπιάντρια και ανακοινώνουμε για μια ακόμη φορά για όσους δεν άκουσαν ότι απόψε 5 με 10 θα έχουμε ζωντανή επικοινωνία μαζί σας. 5 με 10 το απόγευμα. Ακούμε την άλλη φωνή σας. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Πάθατε πολλά πολλά και φύγαμε πολύ από το θέμα. Εμείς παρακολουθούμε την οθόνη στα σημεία των καιρών. Αλλά πολιτήκαμε τώρα με τα ημερολόγια και καταλαβαίνετε φύγαμε από το θέμα. Αγαπητέ μου, είναι και αυτό ένα σημείο των καιρών, η αποστασία του κλήρου. Για να πάθω, θα ήθελα τώρα να πω. Σημείο των καιρών. Επανέρεση του οικουμενισμού δεν είναι σημείο των καιρών. Ναι, ναι. Επανέρεση του οικουμενισμού. Η παγκόσμια εκκλησία των Αντικρίστων που θέλουν να στήσουν. Ο Πάπας για μένα είναι ο Αντίχριστος. Ναι, δεν είναι το καθαυτό πρόσωπο του Αντικρίστου, αλλά είναι ο συμπεριοδοτήτης του Αντικρίστου, ο οποίος προήλθεται στην παγκόσμια θρησκεία. Προήλθεται της οικουμενικής κινήσεως, δηλαδή συγκροτήσεως. Είναι το δεξί χέρι του Αντικρίστου. Αλλά πώς και να είπατε ότι να συγκεντρωθούν, ποια μέρα είπατε για την ταυτότητα. Είπαμε στις 8 Δεκεμβρίου, η μέρα Δευτέρα, στον Πειραιά, 3 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία Κοραή. Ήθελα να μεταφέρω, αφού μέσα για το κάτι και το Ιωάννου, τα γράφει όλα, γράφει δηλαδή το χάραγμα που θα πάρει ο άνθρωπος. Μπορούμε να πάμε κόντρα στα σχέδια του Θεού. Αυτό θέλω μόνο να μου δώσετε μια απάντηση. Μα επειδή πηγαίνει η ανθρωπότητα κόντρα στα σχέδια του Θεού, κόντρα στο λόγμα του Θεού, γι' αυτό έρχεται η εφαρμογή της Ελλάδας Αποκαλύψεως. Αυτό θα γίνει, αλλά εμείς οφείλουμε να κάνουμε την οικονομία μας. Ένα γίνει προφητευμένο από τον Ιωάννη τον ίδιο, πώς θα μπορέσουμε να... Ναι, αγαπητέ μου την Εκκλησία, προσέξτε. Όπως έγινε η ανταρσία στον ουρανό από τον συγχαμένο και πετεραμένο ως χώρο και εκείνοι οι άλλοι άγγελοι που δεν τον ακολούθησαν είπαν το στόμε καλός, στόμε μεγαθόμι, πρόσκομαι την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει για το Αρχαγγέλου Μιχαήλ το οποίο επικαλούμεθα την ευλογία και την εσυχία για τη σωτηρία της αναπαλής της Βίστας, το ίδιο πρέπει να πράξουμε κι εμείς όταν βλέπουμε τον νεοσφόρο επίγειο νεοσφόρο τον Πάπα που κήρυξε τον εαυτό του Θεό διότι αλάθος είναι μόνο ο Θεός και αυτό κήρυξε τον εαυτό του αλάθητο. Έκανε δηλαδή την ίδια ανταρσία εδώ στην Κύπρο, την οποία έκανε πρώτος ο συγκαμένος ο εσφόρος του ουρανό, έτσι και εμείς πρέπει να πούμε στόμε καλός και να κάνουμε την γραφή ομολογία της πιστεώς μας. Δεν πρέπει να πούμε πληρωματικά, αφού αυτά θα γίνουν, ας μετρήσουμε εμείς και δεν κάνουμε καμία ομολογία. Όχι. Είναι και το ξεκαθάρισμα. Ο καθένας στρατιώτης πολεμάει. Άλλος πολεμάει στο στράτευμα του Βασιλέου και με αρχιερέως Ιησού Χριστού κι άλλος πολεμάει στο στράτευμα του συγχαμένου και χατερεμένου του Χριστού όπως πολεμούν τα στρατεύματά του με τις μαγείες, με τα μέλιο, με την ελοντολογία, με τις καπετζούλες, με τις χατορίτρες και με τις αστρολογίες την ώρα της συναντή. Όπως ο διάβολος είναι το στρατιώτας του, έτσι και ο Χριστός είναι το στρατιώτας του. Πότε μας δίνει. Ο Θεός δεν επιβάλλει τον αντίστοιχο, άπα και στην προσημεία. Εμείς οι άνθρωποι με τα έργα μας και με τη στάση μας απέναντι στον Θεό παρακολουθούμε, δίνουμε έδαφος για την επικράτηση του Αντιχρίστου. Εμείς ψηφίζουμε τους πολιτικούς σε όλο τον κόσμο οι οποίοι προωθούν τη νέα παγκόσμια τάξη. Οι οποίοι προωθούν το παγκόσμιο κράτος του Αντιχρίστου. Εμείς ακολουθούμε τους εκκλησιαστικούς παράγοντες, εμείς ακολουθούμε επισκόπους, οικουμενιστές. Εντάξει, ελευθερία μας. Οι οποίοι προωθούν την παγκόσμια εκκλησία του Αντιχρίστου. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Αγαπητοί εκλογημένοι πατέρες, ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Μάλιστα. Ναι, σας ακούμε. Ήθελα αφενός να ρωτήσω, η Εκκλησία της Ελλάδος, γιατί δέχτηκε τότε όταν έγινε η αλλαγή του ημερολογίου το Ιωαννινό ημερολόγιο, μία ερώτηση. Ναι. Και η άλλη ερώτηση, γιατί οι Άγιοι που αγγίσανε το νέο ημερολόγιο, αν τους παραδέχεται. Δεν έπιασε κανένα για τον ημερολόγιο.
όταν έλεγε εφόρ των Αγίων Πατέρων Ιδών, όλοι οι Άγιοι μηδενός εξαιρεμένου και ακολουθούσαν το παλιό το πάνω το μούνο και το λόγιο. Έπειτα και η Οσφαιρική Εκκλησία του έτους 1924 έγινε δικτατορικό το τρόπο. Δεν έγινε με πανορθόδοξη σύνοδο ή με απόφαση κάποια πανορθόδοξη. Και όπως ακριβώς δέχτηκαν οι άνθρωποι τόσες και τόσες πολιτικές δικτατορίες, έτσι δέχτηκαν και αυτή την εκκλησιαστική δικτατορία. Η μόνη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις πολιτικές δικτατορίες που έγιναν μέχρι τώρα και στην εκκλησιαστική δικτατορία στην πότε αυτή του έτους 1924 είναι ότι η μέρα αυτή η εκκλησιαστική δικτατορία συνεχίζει ακόμη υπάρχουσα, ενώ οι άλλες πολιτικές δικτατορίες έχουν πέσει. Ναι. Είναι καιρός να πέσει και αυτή η εκκλησιαστική βούλα. Καλό πολύ, επειδή δεν είμαι τελείως ενημερωμένος αυτό το θέμα. Πώς το δέχτηκε τότε η Εκκλησία της Ελλάδας αυτό το θέμα, πώς είχε δωρικό τρόπο δηλαδή. Σας είπατε ότι αυτοί οι οποίοι ήταν πραγματικοί στρατιώτες του Χριστού δεν δέχτηκαν αυτή την ανταξία και ακολούθησαν όπως και ακολουθούν μέχρι σήμερα την Αγία από τον Παράκτορα Προξία. Ήθελα να δεχτώ και σε ένα θαύμα του Αγίου Σάββατο του Νέου της Καλύμνου που γράφει στο βιβλίο, γράφουν ότι παρουσιάστηκε σε κάποια ή κάποιον άνθρωπο και το είπε εγώ, παρουσιάστηκε σε κάποια ιερέα και τους είπε εγώ σας μυρίζω άσχημα που ήμουν με τον ημερολόγιο. Αυτό είναι ψεύδος και απάτη. Είναι ψεύδος και απάτη αυτό, διότι δεν μπορεί να αγιάσει κανείς όταν είναι έξω από την ασάρεστη θυσία του Χριστού μας. Όπως κανείς δεν μπορεί να κληρονομήσει την περιουσία κάποιου αν δεν είναι παιδί του, έτσι και εγώ δεν μπορεί να κληρονομήσει την ουράνιο βασιλεία των ουρανών αν δεν είναι παιδί του της Αγίου Θεού, αν δεν είναι κληροθυσία. Κληροθυσία αποκτά όταν βρίσκεται μέσα στην η Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή στην Αγία Πατροπαράδο της Εκκλησίας μας. Δεν το παραδέχεστε τον Άγιο της Καλύμνου. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για αυτόν τον οποίο για τον Χριστού δεν παραδέχεται. Δεν ξέρουμε ούτε πότε έρθει. Τον Άγιο Σάββατο Νέο. Λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, πέστε μας πότε εορτάζεται η μνήμη του, να πούμε το... 7 Απριλίου. 7 Απριλίου, εορτάζεται η μνήμη του, πού έρθει ο Ιερός Ναός. Θέλει μου φαίνεται, σαν να λέω, τη μνήμη του Καλύμνου, του παλιού Αγίου Σάββα. Το νέο της Καλύμνου δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, αν έχει στο αγιολόγιο αυτό τον Άγιο που λέτε, θα ερευνήσουν πότε έγισε και πότε αγίασε και πώς αγίασε και τα λοιπά. Μάλιστα. Καταλάβατε. Πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Πάντως σε εκείνο που λέμε εμείς ότι εάν έγισε με το νέο ημερολόγιο. Με το νέο ημερολόγιο νομίζω. Έγισε μέσα... μέχρι 1948. Να προσέξετε ιδιαίτερα, διότι αν έρθει, δεν ξέρουμε, δεν έρθει υποσχετικά, αν έρθει με το νέο ημερολόγιο, είναι μια παγίδα των δεσποτάδων και παπάτων του νέου ημερολογίου, για να μπορέσουν να πούνε αναγνωστός και ψευδός στον ελληνικό λαό, ότι να αγιάζουν και να ημερολογείται, άρα ακολουθήστε μας. Προσέξτε την παγίδα της χαράς του. Αυτά πρέπει να γίνει τίποτα άλλο να πει ο καθηγητής της Ευρωβουλευτής. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο σκοπός της επιβολής του νέου αρχαιολογίου είναι ο συνεορτασμός με τους παπικούς και τους προτεστάντες του δυτικού κόσμου έτσι ώστε σταδιακά σιγά σιγά να επέλθει η πλήρης ένωση. Την οποία ένωση τη βλέπουμε στις μέρες μας, βλέπουμε πως οι πατριάρχες, ο σημερινός οικουμενικός συσταγωγικά πατριάρχης, αποκαλεί αγιότατο αδελφό και μνημονεύει πλέον σαν συνεπίσκοπο το αντίχριστο πρώτο Ρώμης. Έχει πλέον πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία, την οποία και υπέγραψε το 1993 στο Μπέλε με του Λιβάνου, υπέγραψε πλήρη ένωση και αποδοχή νησιρίων και αποδίδει πλέον κοσμοσοτήριο χαρακτήρα την παπική αντίχριστη παρασυναγωγή. Πλέον, και βλέπουμε πλέον πως είναι ορατή. Είναι ορατή, βλέπουμε μπροστά μας την παγκόσμια εκκλησία του Αντιχρίστου, στην οποία δυστυχώς έχουν πέσει όλα τα πατριαρχία και η κρατούσα εκκλησία. Θα σας κρατάω τηλεφώνημα. Ναι, να μην σας κρατάω, ορίστε. Μάλιστα. Βλέπω κάτι τηλεόραση και είδα τη σημεία των καιρών. Συνήθως αυτό το κανάλι βγαίνουν ζωντανά βίντεο, πράγματα ακατανόμαστα. Πώς εσείς δεχόσαστε, πιστεύετε αυτό το σωστό.
είμαστε να σας διακόψουμε και να σας απαντήσουμε. Μπορεί δηλαδή αύριο μεθαύριο. Πείτε ότι είναι εκεί. Το ρίχνει με τις ταυτότητες. Και θα θέλετε να κάνετε κάποια προβολή. Σε αυτά που μιλάτε. Σε σχέση και ονομαστά αυτά που λέτε. Αλλά εάν δεν θέλετε τους ίδιους που είναι στο κανάλι, που βγάζουν τις αστίδες, σε σύνεχος πέ, εκεί με τις αστίδες έχετε. Έχετε κάποια το πάκο που θέλετε. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώσατε. Εάν εσείς είχατε το backup system, θα λέγατε αυτά τώρα με την τηλεόραση. Φυσικά η καταστροφή τηλεόραση του κανάλι 40. Για να σας βάλει μέσα στο πρόγραμμα πρέπει να είχατε κάποιο backup system. Εάν το είχαμε πού. Μπορείτε. Εάν το είχαμε πού. Εάν. Στα πέντε πέσα. Στα πέντε πέσα. Αντιθέτω την κατά να μιλάμε λίγο σοβαρά. Σοβαρά μιλάμε. Εμείς από το κανάλι αυτό του λαού, το K40, από το ελεύθερο αυτό κανάλι, μιλάμε με τελευταία κατά των σκοπιμών και κατά περίοδο δυνάμεων, μιλάμε με τελευταία κατά της αθολοσυνθήκης ΣΕΝΤΕΡ του τρομολόγου αυτού και όλων των συναβών. Εμπορεύω. Αλλά, σας λέω, εγώ κάνω ένα παραμυθό. Εφόσον εσείς οι ίδιοι στάσκετε και λέτε αυτά τα λόγια για τον Χριστό και για όλους τους Αγίους, και για τα σημεία των καιρών που συμβαίνουνε, τι έχει πείτε ότι οι ταυτότητες με το 666 υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εάν θέλετε να μιλήσετε π.χ. σε κάποιο κανάλι, εδώ και έχω τα πρόγραμμα που να πάρουμε, και έχει αυτό το 666. Θα είχατε εσείς δυνατότητα αυτή τη στιγμή να παρουσιάσετε την εκπομπή σας. Αγαπητέ μου την Ευθεατά, πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι η τηλεόραση είναι όπως ακριβώς θα μπορούσα να πω ένα απλό παράδειγμα, όπως είναι το μαχαίρι. Τώρα, εσείς μου κάνετε την ερώτηση, αφού κάποιος ή κάποιοι παίρνουν το μαχαίρι και σπάζουν τους συνανθρώπους τους, κόβουν τους λαιμούς, βγάζουν τα έντερά τους έξω και τα λοιπά. Πώς εσύ θα χρησιμοποιήσεις το μαχαίρι αφού άλλος χρησιμοποιήσει το μαχαίρι και έκανε πόνο? Αυτό μου λέτε. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε εμείς το μαχαίρι επειδή το χρησιμοποιεί κάποιος σαν φωνικό όργανο. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το μαχαίρι και παρακαλώ. Διότι το μαχαίρι το χρησιμοποιεί ακόμη και ο λειτουργός του υψής του για να κάνει την ελεύθερη τοποθεσία μέσα στο νερό της αστήριο. Πέρασε το κέντρο να πείσουμε. Αγαπητοί μας τηλεθεατέ, έπεσε το κέντρο και ακριβώς έπεσε τον χρόνο που είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε την εκπομπή για να συνεχίσουμε το απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 10 με τα μεσημβρινή ώρα. 5 έως 10 λοιπόν με τα μεσημβρινή ώρα θα έχουμε ζωντανή επικοινωνία μαζί σας, συνεχίζοντας το πρόγραμμα αυτό, την εκπομπή δηλαδή αυτή, την επωνομαζομένη σημεία των καιρών, η οποία είναι δική σας, δεδομένου ότι γίνεται με την ενεργό συμμετοχή σας. Αφού ευχαριστήσουμε προηγουμένως όλους εσάς, τους αγαπητούς μας τηλεθεατές, οι οποίοι παρακολουθήσατε αυτή την εγινορθοδοξότατη εκπομπή. Και κυρίως αφού ευχαριστήσουμε εσάς, που όχι μόνο την παρακολουθήσατε, αλλά είδατε και ζωντανό μέρος στην εκπομπή αυτή, αφού ευχαριστήσουμε πέραν των άλλων και περισσότερων όλων το ελευθερικό κανάλι του λαού, το κανάλι 40, για την προσφορά του αυτή προς εσάς, τους αγαπητούς μας τηλεθεατές, είμαστε υποχρεωμένοι, λόγω του ότι έκλεισε ο χρόνος, να πούμε ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας της Αϊπαρθένου και δυνάμει του Παντοδυνάμου Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του Λυμπίου μας και Παντοκράτορος Ιησού Χριστού. Εδώ τελείωσε η εκπομπή αυτή για να συνεχιστεί από τις 5 μέχρι τις 10 το βράδυ. Συ Κύριος ο Θεός ημών, ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Χαίρετε εν ονοστάτη Κυρίω και αγαλιάστε. Καλή μετάνοια, καλό μαρτύριο και καλό παράδεισο. Ο πατήρ Ελευθέριος να σας δώσει...